Είμαστε σε λίγο έξαλλη κατάσταση. Έλα ρε γκαμπαουζάκα, έλα. Είμαστε σε λίγο έξαλλη κατάσταση, θεωρώ, Νίκο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Μία ένταση. Ε, υπάρχει. Ε, όχι τώρα. Τι, έχει γίνει κάτι κακό. Ποιος τα έκανε έτσι τώρα. Τι έχεις φτιάξει τώρα εδώ πέρα. Τι έχεις φτιάξει τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει ένταση, το είπα, παιδιά. Υπάρχει ένταση. Εδώ είμαστε, μπαλαντέρ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι εδώ, να ξέρετε, θα σκαθίσει παρέα μέχρι τις 12. Εγώ αυτό ήταν. Είπα μία καλησπέρα και αυτό ήταν. Αποχωρώ. Έτσι θα σκαθίσει παρέα μέχρι τις 12. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τι είχε φιλαράκι μου εκεί πέρα, νερό. Τι να κάνει, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές αυτές. Εσύ κατού. Λοιπόν, Champions League και σήμερα με την αγαπημένη ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να παίζει. Τη Manchester United. Δεκάλεπτο στο United Barcelona 0-0. Ένα φάουλ είχε πριν United. Νίκο πήγε πολύ out γιατί το είδα από μακριά. Okay. Και Άγιαξ Ιουβέντους επίσης, στην εκπληκτική εδώ υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουμε στο Λίμπερ 104,4. Είμαστε αλλού, δεν είναι. Έτσι. Στον υπολογιστή εκείνο, στην τηλεόραση το άλλο, Masterchef επίσης, εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν. Γεμάτη βραδιά αναμένεται. Αρκετά, ναι. Εγώ φίλοι την Μπαρσελόνα τελευταία λεπτά δεν έχει χάσει την μπάλα από τα πόδια της. Είναι πάρα πολύ αστεία αυτή η κίτρινη φανέλα της Μπαρσελόνα. Δεν είναι καθόλου ωραία. Γενικά από εκείνη την εξυπνάδα που είχαν κάνει με κάποια χρόνια με εκείνη την φωσφοριζέ και μετά. Δεν ξέρω ποιο έχει πει ότι αυτό το κίτρινο είναι ωραίο, ρε φίλε. Άσε που αυτό το συγκεκριμένο είναι και άσχημο. Που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό του εκείνη τη χρονιά στο Άρη. Ναι. Έχει ακολουθήσει κάποιο μαζί με τον Νίκο, αν θυμάσαι. Και ο Άρης έχει μια φωσφοριζέ φανέλα, μεγάλη επιτυχία. Ωραία φανέλα. Τροχονόμου, βέβαια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φανέλα. Σχολικό τροχονόμο, έτσι. Πολύ ωραίο χρώμα. Αλλά και αυτή που φοράει τώρα η Μπαρσελόνα δεν είναι καθόλου ωραία πραγματικά. Δεν είναι ωραία, δεν μου αρέσει. Δεν του αρέσει τον Νίκο. Και αυτό που είναι και directiva νομίζω των εταιριών σε κάποια έτσι από τα μεγάλα και πολύ εμπορικά παιχνίδια να φοράνε την τρίτη εμφάνιση με εξαιρεώνει πολύ. Η Μπαρσελόνα λογικά έχει αυτή την κλασική OK, την Blaugrana. Πρέπει να έχει μία ανάλογη πάλι με το μπλε και το κόκκινο και έχει αυτή την τρίτη εμφάνιση, η οποία συνήθως είναι η τρίτη εμφάνιση για τα ανάθεμα, όχι μόνο στην Μπαρσελόνα, στις περισσότερες ομάδες. Τη Ρεάλ είναι για τα ανάθεμα φέτος. Τη Ρεάλ, α πούμε, ένα κοκκινοφούξ. Αηδία. Να την Μπαρσελόνα, Νίκο. Όχι, το έχει το κοντρόλ του Μέση, εντάξει. Όχι, Νίκο, όχι, Νίκο. Όχι, όχι, 0 είναι η Μπαρσελόνα, λοιπόν, στο 12. Πολύ καλό. Χαλαρά κιόλα. Κάτσε, περίμενα, το ακύρωσε. Το ακύρωσε ο Αλίτη. Κράτα το, ρε, κράτα το. Το ακύρωσε ο Αλίτη. Κράτα το. Να δούμε replay τώρα λίγο, γιατί δεν έχω καταλάβει ποιο έχει το offside. Ο Μέση σίγουρα δεν είναι offside όταν παίρνει την μπάλα εδώ. Οκ. Πηγαίνει προς τα πλάια. Ο offside δεν είναι ούτε ο Σουάρες, Νίκο Παπαδόπουλε. Ο offside δεν είναι κανένας, Νίκο. Δεν ξέρω τι έχει δοθεί. Στο VAR τώρα πρέπει να το δούνε, δεν γίνεται. Ποιο VAR, ρε φίλε. Ο υπόψης τι έχει σηκώσει, δεν έχω καταλάβει. Λογικά τώρα κάτι του λένε από αυτήν, φαίνεται ότι μιλάει με το κέντρο. Μετράει τον goal pace του υπόπτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει offside εδώ. Πάλι με τα λεφτά μας παίζεται. Τι γυρνάει ο Μέση. Σίγουρα δεν υπάρχει offside με το Σουάρες. Εντάξει, είναι λαθέκ. Το δώσε, μέτρησε, το μέτρησε, ρε φίλε. Ναι, τι, αυτό καθαρό γκολ είναι. Ωραία. Καλά πάμε εκεί. Επόπτη, πονάς! Πονάς, επόπτα! Καλά πάμε εκεί. Μπαμπά, μπαμπάκα! Θα με κάνεις διτητή! Ναι, παιδί, ναι, παιδί μου, θα σε κάνω, θα με κάνεις επόπτη! Εγώ τώρα αξίζει το τέτοιο, να ξέρω το Άρε Λάις. Μημένο παιδάκι. Δεν έχει πολύ πυρελίκη, δεν μπορώ να το πούμε. Όχι, όχι. 0-1 λοιπόν η Μπαρτσαλώνα με το καθαρό γκολ, το οποίο νομίζω έχει χρεωθεί σε. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να περάσει μπάλα από την κεφαλιά του Σουάρες. Ναι, όχι, όχι από την κεφαλιά του Σουάρες. Δεν τη βρήκε. Ο Κουτίνιο νομίζω έπεσε εκεί που στην μπάλα, δεν πρόλαβε να τη βρει. Δεν νομίζω να τη βρήκε. Κάπου λίγο κόντρα την μπάλα. Κάπου βρήκε λίγο στον Άννη. Στον Άννη δύσκολα. Φάγατε. Ποιο Άννη ρε. Έλατε. Τον Άννη έχει φύγει το 17 χρόνια. Αυτό που φορούσε το 17 μέχρι και τον Άννη. Βρήκε λίγο σε αυτό το εδώ πέρα. Μακ Τόμι είναι η Τόρμινε, ξέρω εγώ. Καθαρό τον γκολ λοιπόν. Ο Σό ήταν. Στο Σό βρήκε μπάλα. Λίγο. Δόξα τω Θεώ. 0-1 λοιπόν η Μπαρσελόνα και η United. Νίκο έφαγε γκολ νωρίς η United. Δύσκολα τα πράγματα. Για τον Ole Gunnar, δύσκολα τα πράγματα η Μπαρσελόνα. Υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά νομίζω στις δύο ομάδες. Βρέθηκε 0-1 τόσο νωρίς το παιχνίδι. Η λογική δεν έλεγε σήμερα ότι η United θα ήθελε να το πάει κούτσα κούτσα συντηρητικά. Πα και βάλει καλά γκολ και πάει με 1-0. Λογικά. Λογικά, ναι. Τώρα που το έφεγε στο 12. Σφίχσαν. Λογικά. Σφίχσαν λίγο. Η πισίνη βέβαια. United, Νίκο. Σε ό,τι φάση και να είναι, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, πάντα United. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση το κάνει κανένα 2-1. Όχι τόσο τα πρώτα παιχνίδια, στα δεύτερα, αλλά εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Το άλλο είναι στο 0-0. Δεν πολύ βλέπω τώρα. Η Juventus είναι μπροστά. Σημαδεύουν μονίμως το Ρονάλντο που κινείται στην καρδιά. Κορυφή της επίθεσης ο Ρονάλντο. Τον βλέπω να γίνεται. Μάλιστα. Τι γίνεται άλλο, για πες τι έχουμε. Καλά, έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις. Sport Expo.
Η Sport Expo, ε. Ήμασταν εκεί. Ναι. Θα είμαστε και αύριο, θα είμαστε και μεθαύριο. Θα είμαστε και την ομόφωνη την παρουσία σου, θεωρεί. Δύο. Δώσε λίγο στο σώπο και τι έχει, δεν έχουμε πάει σήμερα. Τι πολύ λέμε. Κόσμο, τουλάχιστον τι ώρε που ήμουν εγώ, μετά πλάκουσαν λίγο. Μου ζητάει είναι αύριο. Ναι, αύριο το απόγευμα. 7 ναι. η ώρα θα είναι ο κύριο Βασιλιάδη. Ναι. Θα έχει παίκτη του Άρη, θα έχει παίκτη του Πάοκ. Θα έχει λαό γενικότερα. Γιουβέντζου με στην περιοχή κόρνερ. Ο Ντελίχτ. Ο αρχηγό 19 χρόνων αρχηγό του Άγιο. Σε πόσα λεπτά έχουμε να πάμε στην πρωτεξπονικό. Τι είναι σε πόσα. Αφού είπε ότι δεν γίνεται σε ένα περίπτερο τώρα φέτο. Γίνεται σε 2-3. Εμεί είμαστε στο περίπτερο 3. Που είναι δίπλα ακριβώ στο παλέ. Στο καφέ του παλέ. Ωραία. Καφέ του παλέ. Ωραία. Άρα νομίζω κατά το μεσημέρι θα βρεθεί όπω θα γίνει. Πάμε μαζί. Μια βόλτα. Νομίζω είναι και ο Πάοκ να πάει εκεί σε κάποια φάση. Το μεσημέρι έγινε ο Πασχαλάκη και ο. Α, και ο Πασχαλάκη. Όλοι κάποιοι από τον Πασχαλικό θα πάνε, ναι. Αύριο, λογικά το μεσημέρι απόγευμα, ξέρω. Δεν ξέρω, θα βρεθούν και τον Πασχαλικό Άρη για τα συγχαρητήρια για την νίκη στο Χολαρούσμε. Νίκη. Όχι, ναι, έχασε, συγγνώμη. Κακακακακακακ. Σιγάρι, και ο Πέχασε τι έγινε. Η χρονιά για τον Άρη έχει τελειώσει. Εδώ και πολύ καιρό. Η χρονιά για τον Άρη μαθηματικά το. Τελείωσε όταν άρχισε. Μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αλλά οκ, okay, την έχει εξασφαλίσει. Ουσιαστικά. Εντάξει. Απέχει δύο νίκες από το Ρέθυμνο που το έχει κερδίσει δύο φορές. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Μποχόρη τώρα γιατί είναι τραυματίας. Τι έπαθε, γιατί με τον πρόβλημα. Καλό ήταν σήμερα από ό,τι είδα. Ναι, γι' αυτό τραυματίστηκε μάλλον. Ναι. Δεν τον ήθελε. Ναι. Θέλω αγωνιστική στο μπάσκετ, φίλε. Σάββατο όλα τα παιχνίδια 4 παρατέταρτο. Πάλι! Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Τρεις τελευταίες αγωνιστικές, ρε φίλε. Η εμπορικότητα βαράει κόκκινο. Ναι, ναι. Μιλάμε μια τρέλα. Αν τελειώνουν τα playoffs, αν τελειώνει η κανονική περίοδο σήμερα, θα έπαιζε, έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην πρώτη φάση των playoffs. Δηλαδή δεν θα έπαιζε και θα γινόταν μάχη. Θα παίξει ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν έχει παίξει τώρα. Μετά πάει Α2. Δεν θα παίξει, ρε. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Αντίο, αντίο και στην Α2. Δεν θα παίξει. Το συμβόλαιο του με την Ευρωλίγκα σήμερα θα ισχύει μετά Α2. Ναι. Ο Ολυμπιακός βγάζει σήμερα ότι έκανε συνάντηση με την Εδατική Λίγκα. Έκανε. Έτσι λέγεται. Ότι έγινε η συνάντηση. Και θα αποφασίσουν οι μέτοχοι της Εδατικής Λίγκας αν το δεχτούν. Μετά το τέλος της σεζόν. Κάπου τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου δηλαδή. Θα πάρει απόφαση η Εδατική Λίγκα αν τον θέλει. Προφανώς και αν ο Ολυμπιακός θα έχει τους όρους του. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η Εδατική Λίγκα θέλει συμβόλαιο 5 ετών. Όπα, 5 ετές. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Οπότε. Δύσκολα, 5 ετές. 5 χρόνια πάλι Ολυμπιακός στην Εδατική Λίγκα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν πάει σε αυτή που είναι τσεσεγά. Στη VTB League. Ναι. Ρε φίλε, πηγαίνω στην Αδριατική Λίγκα, θα χρειαστεί ένα ακόμα μεγαλύτερο κονδύλι για να πάει να παίζει εκτός έδρας ναι. παντού με πτήσεις και με όλα αυτά. Ωραία. Αυτά δεν είναι. Στη Σερβία, στην Κροατία, στη δεν ξέρω τι. Αν πάει στη VTB, θα πρέπει να πηγαίνει στη Ρωσία κάθε και λίγο. Αυτό. Ωραία. Στο Καζακστάν να παίξει με την Αστάνα, στη Λετωνία να παίξει με την Κάλεβ. Ωραία. Κάλεβ. Δεν είναι τόσο εύκολο, φίλε. Εντάξει, φίλε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Λεφτά δεν έχουν, έχουν. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό για το αν έχουν ή όχι. Μια ανακοίνωση ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός σήμερα για τον μπάσκετ. Το πω, ό,τι να είναι. Ότι άμα χρειαστεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συνεισφέρει. Λίγο τα παιδιά στον Πειραιά τα έχουν χαμένα γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση παράνοιας στον Πειραιά. Και στα ποδοσφαιρικά και στα μπασκετικά. Γενικότερα έχουν χάσει τη βολή τους αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και ο τρόπος στον οποίο την τράνη είναι λίγο. Ο σχιζοφρενικό θα το χαρακτήριζα. Σκληρή χαρακτηρισμένη. Ρε φίλε, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Για τον Ολυμπιακό. Τώρα αυτή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού σήμερα με τι είχε να κάνει και τι έλεγε μέσα. Εγώ νομίζω ότι ήταν περισσότερο για να φτιάξει την εικόνα του Μαρινάκη προς τα έξω. Ότι η παιδιά, άμα χρειαστεί, επειδή ακούγεται πολύ του κόκαλη, είμαι κι εγώ εδώ. Καταλαβαίνετε τι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση παράνοια. Είμαι κι εγώ εδώ, Hello. Δηλαδή... Αυτό ήταν. Γιατί βλέπω ένα ρεύμα προς το Σοκράτικο κόκαλη γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Τι είναι η ρεύμα του Σοκράτικου. Ένα ρεύμα, ρε παιδί μου, ερυθρόλευκο, ότι ο Σοκράτης ήταν ανέκαθεν. Είναι μια φιγούρα η οποία ξεχωρίζει τον Ολυμπιακό και κάτσε, είναι φίλε, μια φιγούρα περίμενε. Καθολικής αποδοχής. Ο Άγιαξ κρύβει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σοκράτης, ρε φίλε. Δηλαδή στον Ολυμπιακό. Ού, τι έβγαλε! Μεγάλη φάση για τον Άγιαξ. Παρέφυγε ο Τάντιτς, ήτανε. Άστο. Όχι. Άστο να μπει ρε Σέσνη, άστο. Πολύ ωραίο σου το έκανε πάλι καλό αυτό. Ο Ζήγεχ πρέπει να ήταν αυτό, Νίκο. Έχει να πουλήσει πάλι πράγμα ο Άγιαξ. Ωραίο σου τέκανε. Άστο να μπει αγορά. Δύσκολη απόκρουση, ρε φίλε. Δύσκολη απόκρουση. Εντάξει, δεν πήγε τέρμα γωνία, αλλά ήταν δύσκολη απόκρουση γιατί και ψηλά πήγε και δεν έβλεπε και πολύ καλά. Με τα κροδάχτυλα. Δύσκολη, δύσκολη επέμβαση, Νίκο. Όλα αυτά για να βιάσω στο ημίχρονο. Λοιπόν, ο Σοκράτης ρε φίλε στον Ολυμπιακό.
Θεό, δεν σε λένε. Εκτός από τις επιτυχίες που είχε, είχε κάνει και ένα δίκτυο το οποίο, ρε φίλε, ήταν τεράστιο. Και δεν είμαι στο Ολυμπιακό 2-3 χρόνια, έμεινε 20. Έτσι. Ωραία. Ταΐστηκε πολλές χρόνες στο Σοκρατικό καλή. Έτσι. Κυριολεκτικά, μεταφορικά, εμέσως ή αμέσως. Έτσι. Τι συζητάμε τώρα. Βέβαια και αυτός ο Μπινελίκη έφυγε από τον Ολυμπιακό, όπως και το 99% των παραγόντων που μπλέκονται σε ομάδες ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κάποια στιγμή όλοι τον Μπινελίκη, Νίκο. Νομοτελειακά. United όταν φεύγουν, συνήθως φεύγουν με Μπινελίκια. Κάνεις και φλάκα. Ωραία. Αλλά. Να σου πω τώρα. Είναι περίεργη η φάση του Πειραιά. Είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη, φίλε. Πολύ περίεργη. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, θα έλεγα. Ακριβώς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και καταστάσεις που δεν τις έχουν ξαναζήσει. Δηλαδή να μην ελέγχουν τα πάντα, να υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πλέον έχουν έρθει και τους έχουν εκθρονήσει σε όλα και να προσπαθούν τέλος πάντων να τα ξαναβρούν όλα αυτά. Ένας διχασμός. Δύσκολα τα πράγματα στον Πειραιά, φίλε. Δύσκολα πολύ. Μπορεί βέβαια να κάτσουν μια μέρα στο ίδιο τραπέζι και να πούνε ισχύει εν τη ενός, ρε φίλε, όλοι μαζί. Ισχύει εν τη ενός, ρε φίλε, αλλά. Για το καλό του Ολυμπιακού και του Πειραιά μας. Ο Βαγγέλης Μπαρνάκης θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον κυνηγάει. Και με το ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει ο Πέτρος Κόκαλης. Θα έχει τους λόγους του. Από κάπου θα βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ναι, τον έχει ρημάξει το κυνήγι, τι να σου πω. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον έχει αφήσει ησυχία. Ναι. Τι να σου πω. Δεν βλέπει. Τρέχει το δικαστήριο στο άλλο. Τέλος πάντων. Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέχει το δικαστήριο στο άλλο. Γιατί τον κυνηγάνε, υποτίθεται. Το κυνήγι έχει πολλές μορφές, Νίκο. Ναι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντισυστημικός που κυνηγάει. Εντάξει. Φέχω πάνω τριάσει. Ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα σου λέω δεν έχει απαντήσει ο κυνηγάει, ρε φίλε. Ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Κυνηγάει τη διαπλοκή. Εκδηλώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκδηλώθηκε. Γελάει όλο ο πλανήτη. ΣΥΡΙΖΑ. Εκδηλώθηκε. Που κυνηγάει τη διαπλοκή. Τέλος πάντων. Εκδηλώθηκε. Λοιπόν, στην Championship στην Αγγλία έχουμε. Ποια Championship πρέπει να είναι τώρα, άσε μας στην ησυχία μας. Brentford Ipswich 2-0, Norwich Reading 0-1. Στα κομμάτια που θέλουμε, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Ωραία. 0-0 στην Johan Cruyff Arena. Μαύρο τερματοφύλακα, ρε φίλε. Βλέπω τώρα αυτόν του Άγιαξ. Ο Νάνα. Ο Νάνα, δηλαδή, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε. Ήταν αυτός ο Ματαντά της Μαρσέικ, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα. Ναι. Τι θυμάμαι εγώ άλλον μαύρο τερματοφύλακα. Στην Ελλάδα δηλαδή, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποτέ. Α, τον τέτοιο, τον Εμπέντε. Πιέρ Εμπέντε, ναι, σωστά. Ένας ήταν αυτός. Τι θυμάμαι άλλον πέρα του Εμπέντε. Ο Άρης και ο Πάκ δεν είχαν σίγουρα. Στην Ελλάδα. Ναι. Πέρα του Εμπέντε, όχι. Πιέρ Ουόνο. Στην Ελλάδα. Τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Μαύρος. Σίγουρα θα πήγε. Χουάντερσον, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Ναι, αυτό. Ναι. Ο Εμπέντε ήταν κατράμυρα. Ναι. Που είχε φάει την καρέκλα από τον αέρα. Όπως είχε υποθεί τότε. Σε κοιτούρα κλείς Χαλκιδόνα. Που είχε φάει την καρέκλα στην πλάτη, νομίζω, και είχε πει ότι εγώ στην αρχή ότι. Φυσούσε και την πήρε ο αέρας. Από το καρεκλάκι. Γιατί πολλοί Παναγίτες μας δεν βγάζουν στον Ηρακλή και άντε. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, φίλε, όλοι έχουν. Όλοι έχουν γίνει τις καταστάσεις και βέβαια τα κορυφαία είναι στα δικαστήρια ότι λέγονται εκείνοι μετά που έφυγε το γέλιο. Κατά καιρούς. Συνήθως βγαίνουν, αυτό είναι θετικό γιατί έχουμε να συζητάμε κι εμείς και έχουμε ψωμάκι. Βέβαια. Δεν πολύ στρίβει η Γιουβέντους, θα λέγαμε, στη Johan Cruyff Arena. Το παλεύει. Το μάτς μυρίζει, έχει πολύ. Αυτό τη Γιουβέντους αυτή η φανέλα είναι ωραία. Είναι καλή. Δηλαδή παρότι έχει κίτρινο, που λες ρε παιδί μου δεν είναι χρώμα τη Γιουβέντους, είναι ωραία, ρε φίλε, γι' αυτό είναι το φωσφοριζέ, αλλά είναι μαύρη. Ωραία, φωσφορίζει όμορφα. Δεν είναι αυτό το πράγμα το αειδιαστικό. Τη φορούσες δηλαδή. Ναι, μου αρέσει, είναι ωραία. Γιατί δεν είναι και ακριβώς μαύρη-μαύρη, είναι γκρι-μαύρη. Ναι. Σκούρο-γκρι, είναι ωραία φανέλα. Κάπου στη μέση, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι ωραία φανέλα, ρε φίλε. Εντάξει. Του Άγιαξ δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, είναι κλασική του. Είναι αυτή τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι κλασική του φανέλα. Εντάξει, θα σου πω λίγο, δεν σ' αρέσει. Ο Άρη έχει την κλασική ρηγέ φανέλα κίτρινη μαύρη τόσα χρόνια. Άλλες φορές με λίγο πιο μεγάλη ρίγα, άλλες φορές με λίγο πιο μικρή. Πάω το ίδιο. Του Άγιαξ φανέλα είναι αυτή. Μία τεράστια κόκκινη ρίγα. Αυτό είναι. Με το άσπρο. Και η Γιουβέντους έχει μια κακή. Έχει η Γιουβέντους μια κακή φέτος. Κίτρινη έχει και αυτή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Η Γιουβέντους λέει φίλε ότι δεν έχει παίξει καλά. Στα 2-3 λεπτά που έχω το βλέπω εκεί, η Γιουβέντους έχει την παλαιότερη. Τώρα μόλις το είπα, γύρισε το. Και κάνει possession. Μόλις το είπα, γύρισε τον πιφτέκι. Γιουβέντους από εγώ. Ω, φάουλ, αδελφέ. Τι νόρε, φίλε, τι νο, αφού τον έριξε. Κι όμως, φίλε, έχει δώσει out. Oh.
Μπερναρντέσκι, τι τρέντιδιτή είναι αυτό, δε φιλέ. Ναι, το μαλάκι δυνατό. Με σβησίματα και δεν ξέρω εγώ τι. Λίγο δρασό τον κούβο. Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Δεν ήταν φάουλ αυτό τώρα. Όχι. Δεν ήταν, λε. Αφού τον βρήκε με το γόνατο, ρε φιλέ. Δεν τον βρήκε όταν έβαλε το πόδι. Πήγε αυτό πάνω του. Πήγε αυτό πάνω του, τρίπλα έκανε. Ο Μπερναρντέσκι. Ωραίο παίκτη, ωραίο αριστερό πόδι. Καλό είναι. Πότε φιλετίνα τον έχει πάρει η κυβέρνηση αυτόν. Καλό είναι. Νίκο μου, για πες τι γίνεται άλλο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Θέλεις, ψήνεσαι. Να κάνουμε ανάλυση της κατάστασης. Να πω, ρε φίλε. Ο Ανατούνι τι κάνει, δεν μας είπες. Φίλε, έδωσε άλλη πνοή με την παρουσία της. Νομίζω ότι δεν σήκωσε το βλέμμα της από το κινητό της. Εν τω μεταξύ, κάποια φάση. Τόνωσε το ηθικό του κόσμου. Ποιο κόσμο, ρε. Όσοι ήταν εκεί πέρα. Πόσο, δεν είχε 2.000 άτομα. Τι 2.000 άτομα, ούτε 500 δεν είχε. Α, ωραία. Τετάρτη μεσημέρι, 4 πατέρα το. Keep out alive. Ναι. Αλλά η παρουσία της Ιωάννας νομίζω ότι έδωσε έναν άλλο. Η Ιωάννα έκανε για 1.000 άτομα, ρε παιδιά, δε, αυτό. Ασχολιόταν εκεί πέρα με το κινητό της, διαρκώς. Νομίζω μόνη της ήρθε. Πριν 3 χρόνια η Ιωάννα, βέβαια, έτσι. Τέτοια εποχή. Ήταν έξω το περίπτερο του Λίμπερο και μέχρι φυλάδια. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί τι σημαίνει, τότε δεν ήταν εντυπωσιακιά. Όχι, για να, εντυπωσιακιά. Για να βλέπετε ότι όποιος εμπλέκεται με το Λίμπερο δεν χάνεται. Εντάξει, ρε φίλε. Η Ιωάννα τώρα έκανε το μπαμ της πέρσι με το. Έλα, το έκανε. Μεγάλη ευκαιρία. Έχασε ο Άγιαξ. Δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία για τον Άγιαξ. Φαντερμπέκ. Φαντερμπέκ, μάλλον. Αντέρε, παιδιά, αντέρε, παιδιά. Μεγάλη ευκαιρία. Πάλι πολύ ωραία. Ξεδιπλώθηκε ο Άγιαξ. Ουχ. Βάλ' το μέσα, ρε παλικάρι. Ωραία το έκανες. Πολύ ωραία το έκανες, ρε παλικάρι. Λάγε, θα μας βάλει. Κοίτα, δηλαδή, δες η... Τάνα η μπάλα. Γλύφει το δοκάρι, Νίκο, έτσι. Σοφαρίζει η Μπέρνιγχαμ τη Σέβλη και να είναι 1-1. Άντε, ρε φίλε, αυτό περιμέναμε όλοι. Άντε, ρε φίλε. Άντε, άντε Παπαδόπουλο είχε δύο μέρε που ασχολείται με το στοίχημα, λογικά πρέπει να παίζει και πάρα πολλά λεφτά. Να φέρουν δηλαδή. Να φεύγουν. Όχι, να φεύγουν. Σακούλε παιχνίδια. Ωραία. Εδώ άλλοι παίζουν κάθε μέρα και δεν κερδίζουν και ο Παπαδόπουλο θέλει με μια-δύο φορέ να βγάλει λεφτά. Όχι, άσε με Παπαδόπουλο. Άσε ρε που παίζει. Φούτμπολ δεν παίζει καθόλου. Κοιμάσαι όρθιος. Άλφα ένα μπάσκετ παίζεις καθόλου. Πέρυσι έπαιζα γιατί είχα εικόνα. Ναι. Φέτος δεν έχω τόσο πολύ. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι. Παπαδόπουλος φίλε, Γαλλία 2, Ολλανδία 2, go ahead. Γαλλία 2 ρε φίλε, αυτή εκεί πέρα τρελή όλη έχει, μαύρη έχει είναι. Ψωμί, έχει ψωμί, έχει ψωμί. Έχει ψωμί, το ξέρω, οκ. Okay. Έχει ψωμί. Και η Ολλανδία 2 έχει ψωμί. Καλά είναι. Απλά τις τελευταίες μέρες με έχει πιάσει λίγο πιο έντονα, δεν ξέρω γιατί. Τι να σου πω. Τι να μου πεις, ρε φίλε. Ωραία, θα τα κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος στοίχημα, παιδιά, να ξέρετε. Ωραία. Σε στοίχημα μπορεί καθημερινά να βρει ό,τι θέλει για να παίξει στο στοίχημά του. Έτσι. Πόσο μάλλον σε βραδιές που σημερινή με παιχνίδια στα προημιτελικά του Champions League. Τι ωραία που τα λέει. Η στοίχημα λοιπόν είναι στο κινητό του Νίκου, είναι στο τάμπλετ του, είναι στον υπολογιστή του, όπου και βρίσκεται μπορεί να παίζει. Γιατί ο United έκλειψε. Αμάν, τι έκανε άλλο τρε. Πώς την έχω ζήσει, ο Ζόρντι Άλμπα. Νίκο, ο Γιάνγκ σήμερα λίγο μεθιαγμένο το βλέπω σέντερ, δεν ξέρω τι γίνεται. Σέντερ του είναι. Στίχημα λοιπόν, έχετε τα πάντα και το καζίνο και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. 56% η κατοχή για τον Άγιαξ, 44% για τον Γιουβέντους. Ρε άστα αυτά εδώ πέρα. Πες γιατί η Μπαρσελόνα πέχασε ευκαιρία μεγάλη. Μαλή, ναι. Έβγαλε ο Ντεχέα με το πόδι. Το σου του Κοουτίνιο. Ήταν λίγο φάση τάκι το φάγαμε, αλλά. Δεν το φάγαμε. Πάλι η Μπαρτσελόνα που δεν σταματάει. Όχι, εντάξει. Λίγο δύσκολο το βράδυ περνάει η United. Ναι, ναι. Θυμίζει λίγο με την Παρή. Λίγο μια ταχύτητα πάνω η Μπαρτσελόνα. Μπορεί και δύο. Okay. Αλλά United είναι United, δεν μπορεί να την ξεχάσει ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια, Νίκο μου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήταν φάουλ, ρε που σκέτσε, τι μου πιάνει στα χέρια. Δεν ήταν που ήταν φάουλ τώρα. Άσε να πούμε τώρα να πούμε. Ο Ρονάλο δεν έχει φανεί πάρα πολύ στη Γιώχαν Κρουϊφ Αρίνα. Να δούμε τι είναι φάση. Ο Γιουβέντους μέσα στην περιοχή γύρισμα σου. Εν τω μεταξύ, χάνω τη μία ευκαιρία μετά την άλλη στο Άγιαξ Γιουβέντους. Έχει φάει στο παιχνίδι. Δεν έχει γκολ μέχρι στιγμή. Στο 37 παραμένει το 0-0. Η σέντρα που έγινε τα αριστερά. Ο Ρονάλντο μια κεφαλιά σου έπεισε το πέναλτι. Ο αγαπημένος ο Μπερναντέσκι να πούμε το πιάσει. Τι ωραία το γύρισε, ρε φίλε. Τι ωραία το γύρισε, δεν πήγε μέσα. Αλλά δεν πήγε μέσα μπάλα. Είχε κλείσει και τη γωνία του παιδιού άλλο. Δεν νομίζω να το πιάνε. Ο Νάνα. Ήταν πολύ δυνατό. Ο Νάνα. Παραμένει το 0-0. Παραμένει το 0-1 στο Old Trafford από το γκολ του Σουάρες. Ωραίο γκολ. Ψιλοτραγική άμυνα της United κοιμήθηκαν κιόλας. Και ο Ντεχέα. Οκ. Okay. Τι έχουμε γύρω ψηκά. Τι είναι αυτό το παιδί.
Νομίζω ότι έχουν μια δοκιμασία του να ταΐσουν συνέδριο, υποτίθεται κάτι τέτοιο. Σεφ, δεν ξέρω. Κάτι μάγερες έχουν. Νομίζω ότι υπάρχει, Νίκο, μια πατζαροσούπα εδώ και κάποιο είδος βελουτέ, κάτι άλλο. Τώρα αυτό ρε Νίκο σε χορταίνει. Δεν σε χορταίνει, φίλε, πρώτο πιάτο είναι. Εντάξει. Τρία τέτοια δεν μου φτάνουν πάλι. Πρώτο πιάτο δεν είναι, Νίκο, δεν είναι για να φας τρία τέτοια. Στο φέρνει για το καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε. Ωραία, συγκεντρώσου λίγο δηλαδή. Γίνε λίγο άνθρωπος κανονικός. Σαν τον Κωνσταντίνο και τα κουζίνο, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, ναι, ρε, τρίτο πιάτο. Δεν είναι μόνο πρώτο πιάτο, πατάτες με τζατζίκι. Και μετά, αυτά ρε φίλε, όπως είναι ωραία. Τι σου είπα, δεν είναι ωραία. Δες παίρνει με την ακρούλα λίγο και δοκιμάζει. Δεν χώνει όλο το κουτάλι μέσα. Ναι, γιατί άμα δεν σου αρέσει. Ναι. Επιλέγω να δοκιμάσει πρώτα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι τώρα. Αυτή είναι σεφ από ό,τι καλά είπε. Είναι σεφ. Είναι σεφ τώρα, είναι σε ξενοδοχείο εκεί πέρα μαζεμένοι όλοι. Εγώ τι έχει. Γλυκάδια έχει, Νίκο. Πω, πω, τώρα και πεινάω λίγο, ρε φίλε. Παραγγείλουμε τίποτα. Γιατί έχω χαζοφάει όλη μέρα. Ωραία, πιτόγυρο. Γίναμε. Όχι, όχι, όχι. Σουβλάκι. Και μπαπ, ρε. Όχι, όχι, δεν θα φάμε τώρα. Φιλέ το κοτόπουλο. Όχι, ρε. Γκόρντον Μπλου, ρε. Δεν θα φάμε τέτοια τώρα. Απλά έχουμε χαζοφάει όλη μέρα γιατί αυτό το είσαι παρατέρα του Εσάγκε. Εντάξει, είναι σκάνδαλο. Μα κόβει τη μέρα στα δύο. Μα κόβει τα φαγητά στα δύο. Γιατί τι ώρα θα φας. Θα φας δύο, πέντε ώρα πίνασες. Σε μένα, μην τα λες. Φας μετά δεν γίνεται. Άκουσε με λίγο. Σε μένα, μην τα λες. Έχετε τον άνθρωπό σας μέσα στον Εσάγκε. Θα ακούσει κράξη με τόσο πρωτέξι που. Ωραία, ευκαιρία United! Πού την έχετε κεφαλιά αυτό, ρε. Πολύ την εστίχη μπροστά. Θα τα ακούσει τώρα σε πρωτέξι που είναι εκεί πέρα. Ρευαγγέλη, πε το. Εντάξει, αυτό το σκάνδαλο δεν μπορεί να στοιχηθεί. Δεν γίνεται δηλαδή. Ναι, το τέσσερι πατέρα μα έχει καταστρέψει. Δηλαδή, η παραδοσιακή πασχετική ώρα είναι 5. Τέλο, 5 η ώρα. Αυτό φίλε πήγε να τη στείλει την πάρα στην απέναντι γωνία εδώ. Καλά πήγε να το κάνει, αλλά. Ναι, αλλά την έστειλε στο κόρνερ. Και είχε όλη την εστία μπροστά του για να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Οκ. Okay. Λοιπόν, okay, okay. Τι άλλο γίνεται, Νίκο, για πες τι έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Υπάρχει ρεπορτάζ που τρέχει. Ρεπορτάζ γενικότερα. Για τον Άρη γενικά. Γενικά ρε φίλε. Γενικά δεν έχει πέσει κάτι. Για τον ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ που τρέχει ποιο να είναι. Όλοι περιμένουν την Κυριακή. Κυριακή. Για να πάρουν το ποτάσμα. Ναι, 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 είναι μια αλήθεια. Στον Άρη προετοιμασία για το μάσμα του Ανατρόμητου. Από αύριο μπαίνει στην τελική της ευθεία. Είχε και ένα ραντεβού σήμερα ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος με τη Λας Πάλμας στην Ισπανία. Mm-hmm. Για τον Ματέο Γκαρσία. Το πρώτο νομίζω θα γίνει ένα και αύριο. Από τον Άρη δεν βγαίνει κάτι επίσημο και δεν θα βγει μέχρι να υπάρξει κάτι οριστικό. Από τη Λας Πάλμας όμως. Οπα. Εντάξει. Που είχαμε μια επικοινωνία. Δεν βγάζουν για την ώρα λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει και κάτι οριστικό, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό το οποίο λένε από τη Λας Πάλμας. Και σε τηλεφώνημα που είχαμε με άνθρωπο της ομάδας είναι ότι η συζήτηση είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα δούμε όμως. Είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να τελειώσει με ένα ή δύο ραντεβού. Μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω, είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεση. Μπορεί να μην τελειώσει και τώρα, έτσι. Τι? Μπορεί να μην τελειώσει και τώρα. Τι εννοείς? Να μην τελειώσει τώρα, ρε παιδί μου. Που είναι εκεί. Ναι. Ναι. Σωστό, ναι, φυσικά εννοείται αυτό. Θετικά ή αρνητικά, μπορεί να τελειώσει πιο μετά. Γιατί είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Μου κάνει εντύπωση φίλε να τελειώσει τώρα τόσο γρήγορα. Αν το καταφέρουν, οκ, okay, μπράβο. Μπράβο. Είναι μια υπόθεση γιατί παίζουν ρόλο τώρα τα ποσοστά μεταπόλησης, το ποσοστό που θα πάρει ο Άρης. Είναι πολλά. Είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι σύνθετες η σύνθετη κατάσταση και οι διαπραγματεύσεις έχουν πολλές παραμέτρους για να φτάσουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία. Νίκο, ένας συνονόματός σου πρώην μεγαλομέτοχος έχει πει στη συνέντευξη τύπου. Money talks. Bullshit walks. Bullshit walks. Κι άλλος το έχει πει. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε. Ο Άλεξ Κάλλος το έχει πει. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άρης πώς θα σκάει. Ο Άρης θέλει να σκάσει 1,5, αλλά όχι μπραβ. Καλά, οκ. Okay. Όχι μπραβ. Μπραβ δεν γίνεται. 1,5 για όλο το Ματέο Γκαρσία. Ή 70-30, ξέρω εγώ, τον πάρα τέτοιο. Κοίτα, θα κρατήσει και Λας Πάλμας ένα ποσοστό. Μεταπόληση, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Θα κρατήσει και ένα ποσοστό του Λας Πάλμας. Για να πάρει και αυτή κανένα φράγκο μετά. Γιατί η Λας Πάλμας. Εγώ από όσο ξέρω έχει οικονομικά προβλήματα και θέλει να πουλήσει φέτος το καλοκαίρι γενικότερα. Δηλαδή έχει βγάλει μπροστά τον Ματέο, έχει βγάλει τον Αραούχο, θέλει να βάλει αυτά στα μία της. Είσαι ένα ποτό αλκοολούχο. Ναι. Αραούχο, λοιπόν, άλλη μικροκανάτα αυτούς. Φάουλ για τον Άγιαξ με το παλικάρι που έχει βάλει εκείνο το εκπληκτικό φάουλ μέσα στο Μπερναμπέου. Πώς το λέγανε. Ντελίχτ. Όχι Ντελίχτ, ρε. Ένα άλλο μουσάτο που είναι σαν. Λιτμάνεν, Γιάρη Λιτμάνεν. Ο Μανταλίν. Μπάλα είναι. Πώς το. Βίντερ. Βίντερ. Μαρκ Όβερμαρς.
Ματάισεν. Σωστά. Σωστά. Ο Ματάισεν έπαιζε τον Άγιαξ. Έχει παίξει τον Άγιαξ. Είσαι σίγουρος. Ή όχι, κάτσε. Νομίζω πως όχι. Άγιαξ δεν θυμάμαι, αλλά anyway. Ο Ρουτ Φανίστελ Ρόι. Ο Άγγελος Χαριστέας, δε φίλε. Ο Άγγελος Χαριστέας. Παίρνει το περίπτωμα του όλα από τα Ρέσπορτ Έξπρο σήμερα από ό,τι είδα στα social media. Από πολλά παίρνει. Πέρασε, πέρασε και από αυτό. Δεν παίρνει μπάλα, ρε φίλε. Ο Γιάννης Αναστασίου. Γιατί όχι. Ποιος Αναστασίου, Νίκο. Αναστασίου. Έχει απάντηση. Αυτό που σα είπε στην πρώτη γυμνασίου. Και αυτό συνεχίζει και κάνει και στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Ο Νίκος Μαχλάς. Σωστά, βέβαια. Σιρτάκι, φίλε. Που έπαιζε σιρτάκι στην πρώην Άμστερνταμ Αρίνα, να πούμε. Τώρα, Άλεξ, από όλα αυτά τα παιδιά, ποιο είναι το πιο δυνατό εδώ πέρα που έχει. Ο Ντιλιέχτ. Αυτό είναι που παίζει στόπερ, αμυντικό, χαφ, δεκάρι. Όχι, στόπερ, στόπερ. Εκείνο είναι ο Ντιγιόνγκ που δεν παίζει στόπερ, παίζει όλε τι θέσει μπροστά. Ναι. Χαφ, πλάγια, δεκάρι. Μόνο φόρ δεν παίζει. Ναι. Που τον έχει κλείσει η Μπαρτσελόνα. Τον έχει κλείσει. Ναι, ναι, τον έχει κλείσει. Έχει παρουσιαστεί κιόλα κανονικά. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και του είχαν πει, λέει, όταν πήγα, λέει, εμπρός, λέει, να αποκλείσω τη Ρεάλ. Και να απέκλεισε. Οκ. Okay. Το ζητήσατε, τώρα, το έκανα. Τώρα κατάλαβα. Στην αρχή κατάλαβα να αποκλείσω τη Ρεάλ, να αποκλείσω τη Ρεάλ σαν... Όχι, για να όχι, πάω όχι, εκεί. Όταν, όσο να παίξει το Άγιαξ, θα συνομαθήσει παρ' το καλοκαίρι και μετά. Ναι. Ο Φράγκη, πώς λέγεται, De Jong. Και τον De Jong είναι πολύ συχνό όνομα στην Ολλανδία. Σε τον Παπαδόπουλο. Ναι, όντως, είχε εκείνη τη χαφάρνη, ωραία, τον Νάιτζελ Ντεγιόνγκ, εκείνο τον ξυλοκόπο στο κέντρο. Ανθρωποφάγος. Εκείνος κλωτσούσε και τη μάνα του. Δανείζομαι τον τίτλο που είχε βάλει κάποτε για τον Γκάνια. Ψέμα εντωμεταξύ. Ψέμα, ναι, όντως. Ναι, ναι, δηλαδή ήταν ο ορισμός υπερβολής για να πάρω κλικ. Clickbait ήταν ο τίτλος. Ο Ντεγιόνγκ όμως το είχε, εντάξει. Κύριο ήταν δολοφόνο στο κέντρο. Στο 45 μπαίνουμε στην Johan Cruyff Arena, 0-0. Υποφέρει η United στο όλο. Η United έχει γύρει λίγο το γήπεδο. Τώρα δεν είναι καμιά κανονική ευκαιρία. Σου άρεσε, δεν είναι ένα σούτερο που το διάω, αλλά γενικότερα. Θα μπει ένα γκολ ακόμα που περνάει δύσκολα. Αν το βάλει η United θα είναι κόντρα στη ροή του αγώνα, Νίκο. Ναι. Έτσι φαίνεται. Και νομίζω ότι η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων έχει φανεί σε αυτό το πρώτο 45 λεπτά. Α, ο Λουκάκου, ρε φίλε. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που το βλέπω σε πλάνο. Γιατί για την μπάλα. Είσαι και εσύ εδώ. Ναι. Πω, Κουτίνιο, πώς την κατέβασε, ρε φίλε. Όπου και βρήκε τον άλλο. Φιλίπ. Ο οποίος λέει έχει κλείσει η Γιουβέντους. Ο Κουτινιό. Ναι. Ο Ράκητης. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Όταν ένας παίξει, παίξει στην Μπαρτσελόνα, ωραία, στη Ρεάλ. Γκολ Γιουβέντους. 0-1. Στο 45. Να δούμε ποιος το βάλε. Τι είναι, Λάκρα, πονάς. Πονάς, Λάκρα. Ο, πάλι, πάλι αυτός, ρε φίλε. Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, άλλος, ρε, και 0-1, ο μπαμπάς σας. Ο μπαμπάς σας παίρνει την μπάλα της, στον άξονα, της πάει δεξιά και φεύγει κάθετα μέσα στην περιοχή. Και κολλάει. Έλα, ρε, το σπίτι. Γιατί τρέμε και κλαίτη τώρα. Γιατί γλυντηθήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο, το αξίζουμε. Όλο το μάτς το δείχνει ημίχρονο κιόλας. Στο... Στην... Να γλυντηθήκαμε στο χειρότερο σημείο τώρα. Σκάνδαλο. 0-1 με πολύ ωραίο γκολ Ρονάλντο, πολύ ωραίο. Πετάχτηκε στη. 45 λεπτά δεν έχει κολλήσει το stream. Ναι. Και κόλλησε τώρα. Ναι. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: εγώ 1,5 λέει δεν θα έδινα για το Ματέο. Οι παίκτες πρέπει να είναι σε λεφτά όλοι κάτω, πάνω κάτω σε ίδια λεφτά. Να σου πω την αμαρτία μου, ούτε εγώ θα τα έδινα. Η λογική του 1,5 για τον Ματέο, αν δοθεί τελικά αυτό το ποσό, γιατί ο Άρης μπορεί να πάει για να του πει: παιδιά, αφήστε το 1,5 να τα βρούμε αλλιώς. Και να είναι και πρώτος μάγκας ο Διαμαντόπουλος άμα το καταφέρει αυτό. Η λογική του 1,5 με το δικό μου τρόπο σκέψη είναι η εξής. Για μένα αυτή τη στιγμή η αντικειμενική αξία του Ματέο είναι γύρω στα 7 με 8 κατοστάρικα. Τα υπόλοιπα είναι η επένδυση που κάνεις. Γιατί θεωρείται ένα ταλέντο. Και για μένα είναι πολλά. Οκ. Okay. Και αν δεν μείνει, δεν θα κλάψω κιόλας. Θα βρω κάποιον άλλο να. Απλά ο συγκεκριμένος μοιάζει ως ένα ενδιαφέρον project και στον Άρη πιστεύουν ότι αν μείνει του χρόνου θα έχει μια πιο σταθερή παρουσία σε σχέση με φέτος που έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μπορεί να σου φέρει λεφτά, ρε φίλε. Τι? Μπορεί να σου φέρει λεφτά. Ναι, για... τα υπόλοιπα. Πότε τελευταία φορά που ο Άρης πήρε λεφτά από παίχτη? Από Χαριστέα? Ποιο τα πήρε άσχημα τότε? Και από τον Γιάννη. Ναι, δεν τα πήρε. Ο Ζαχουδάρης τα πήρε. Αφού μπήκε στο δικό του λογαριασμό. Από τον Γιάννιώτα και τον Διούδη.
Εντάξει, από τον Γιάννητα βέβαια πήρε τροφία. Εντάξει, ρε παιδί μου. Από τον Διούδη είχε πάρει κανονικά. Από τον Γιάννητα πήρε τροφία, ναι, σωστά. Τροφία πήρε. Ναι. Είναι 300 από λίγο Γιάννητα που δεν ήξερε ότι τα πήρε η ομάδα. Το έτο Ολυμπιακό είχε ξέρει που πήγανε. Αυτά είναι. Νίκο. Πήρε τροφία από τον Γερμανικό Σύλλογο. Επιστράψανε για τα χρήματα, σου πληροφορώ. Να ξέρει. Τα τροφία πήρε από τον που είχε πάει ο στην Άιντραχτ. Στην Πάγια Μονάχου νομίζω είχε πάει. Ιρωνικό ήταν. Στην Ντόρτμουντ. Είχε πάρει από εκείνους λεφτά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν δίνει ρε φίλε 1,5, στέλνεις και ένα μήνυμα στην πιάση ότι παιδιά, εγώ εδώ είμαι, δεν είμαι ο υπεράπλας. Ναι, αλλά επενδύω. Έτσι, αλλά γενικότερα λεφτά και να ρίξω στην αγορά έχω. Και επίσης, όταν δίνεις 1,5, άμα θα έρθει η ώρα να τον κάνεις τάλιρα, θα πάρει τα διπλά, ρε φίλε. Σωστό. Έτσι δεν είναι, τουλάχιστον. Άμα έρθει η ώρα για να πεις ότι ο Ματέο του χρόνου κάνει μια χρονιά σούπερ, έτσι με 10 γκολ και 8 assist και λες ότι τον βγάζω στο σφυρί να τον πουλήσω. Αυτή είναι η λογική και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την περίπτωσή του. Έτσι είναι. Παίρνεις ένα ρίσκο το οποίο όμως αν σου βγει μπορεί να βάλεις πολύ ωραία ζεστά λεφτάκια. Ακριβώς. Στα ταμεία σου. Έτσι πάει. Ναι, μπορεί να μην σου βγει. Εγώ θεωρώ ότι ο Καρυπίδης για να το κάνει δεν τον θεωρώ βλάκα, τον θεωρώ έξυπνο. Για να το κάνει σημαίνει ότι είναι καλυμμένος. Ότι δεν θα βγει τόσο έξω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές, παιδιά. Ρισκάρεις με μια επένδυση, σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει. Τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Μπορείς τώρα να μην κάνει. Εγώ αν ήμουν Καρυπίδης, αν μου περίσευα θα τα δίνα. Αν όμως ήξερα ότι είμαι λίγο μαζεμένος, δεν θα τα δίνα. Αλλά αυτός αποφασίζει, παιδιά. Όχι εμείς. Εντάξει, μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Αλλά στην τελική. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που πλερώ. Αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Είναι αυτός που πλερώ. Είναι αυτός που πληρώνει. Δηλαδή ο Θόδωρος Καρυπίδης. Με τον παρά μου. Αύριο από τις 7.30 μέχρι τις 10 βλέπω μια ανάξη του Ζάχου Ντρούλινγκ. Ναι. Στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε και αυτή την αβαρία μισή ώρα. Λοιπόν, θα υπάρχει σούπερ καλεσμένο. Πάλι αύριο, ρε. Ο Ματζούκης θα λείπει. Α, οκ. Okay. Ναι. Πώς δεν τυχωθήκαμε κι εμείς λίγο παραπάνω, εντυπωσιακό. Αύριο λοιπόν καλεσμένο στο Λίμπερο βλέπω στην εκπομπή Μαρμίτα, δίπλα στο Ζάχο Ντρούλινγκ θα είναι ο Νίκος ο Ηγεσίας. Φαντασία! Ηγεσία! Ηγεσία! Ωραία, τι έχει να γίνει. Μην μας έχω για Νίκο Ηγεσία. Ηγεσία, φανταστία, φανταστία. Φανταστία. 7,5 ώρα φίλοι θα βάλω Λίμπερο αύριο, να ξέρεις. Παίρνει την πλάκα. Νίκος Ηγεσίας. Αυτό το 8-10 αναβιώνει τα εφηβικά μας χρόνια, να ξέρετε. Θεία. Εντάξει. Γιατί κάποτε και εμείς... Γιατί το λέγανε Ηγεσία αυτό, δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ήταν, φίλε, το nickname. Θα το ρωτήσω αύριο, εδώ, που θα έρθω. Είναι το nickname. Πω, ρε, φίλε, το έχω πει πολλές φορές ναι. το nickname σου, αλλά γιατί ναι. σε λένε έτσι. Εντάξει. Γιατί κάποτε και εμείς, σαν παιδιά, πριν μπούμε σε αυτό το χώρο, μαύρη ναι. ώρα, ακούγαμε ραδιόφωνα, έτσι. Τις εκπομπές ενημερωτικές, τις πιο χαλαρές που μας αρέσαν περισσότερο. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω το δάχτυλό μας, οκ. Okay. Άστα που λένε όταν δεν είμαστε εδώ πέρα, δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι μας γαλούγησαν ραδιοφωνικά. Και εν τω μεταξύ έχω ανοίξει link για το Ajax Liverpool από αμερικάνικο δίκτυο, το οποίο έχει καλεσμένο για σχολιασμό το Steve Nash. Ναι, είναι ποδοσφαιρικός ο... Είναι πολύ ποδοσφαιρικός. Και ήθελα να καταλήξω, είναι πολύ ποδοσφαιρικός. Το Bleacher Report βασικά. Ναι, Bleacher Report. Βλέπεις είναι ποδοσφαιρικός ο Στίβ. Δες εδώ πέρα, δυνατός. Μπράβο. Μεγάλος Maverick. Μεγάλος Maverick αυτός. Έχω δακρύσει σήμερα το πρωί. Δεν έχω θέμα να το πω, συγκινήθηκα. Οπα. Με το βίντεο για τον Οβίνσκι. Και με το Wade. Συγκινήθηκα. Και με το Wade. Συγκινήθηκα. Δηλαδή κύλησε ένα δάκρυ ή απλά ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Είχες μια συναισθηματική φόρμα. Μάρξε. Είχα συναισθηματική φόρμα. Νομίζω και ένα-δύο δάκρυα φύγαν. Μάλιστα. Συγκινήθηκα. Μάρξε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Το ξεχωριστό με τον Νοβίτσκι ήταν ότι εκτός του ότι ήταν παιχτάρα ρε παιδί μου. Ναι. Το ότι πήρε το ποτάθλημα το 11 πότε ήταν. Γιατί γι' αυτό ξέρεις, παίζει ρόλο στην Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική. Ναι, μεν παιχταρά, αλλά αν δεν έχει πάρει τίτλο. Ναι, είσαι λίγο. Σε έχουν όλοι... Στην αφάνεια. Ναι, όχι στην αφάνεια, ρε παιδί μου. Ναι. Το χτυπάνε πάντα. Καλό, αλλά μέχρι ναι, εκεί. Ναι. Αυτό. Αφού σου πήρε και το τίτλο, το καλό με τον Νοβίτσκι το συγκεκριμένο είναι ότι είναι και πολύ ωραίο τύπο. Είναι, φαίνεται. Και ρε παιδί μου, τον παραδέχονται όλοι. Είναι το καλό παιδί, δηλαδή. Τι χαλαρό, ωραίο ναι. τύπο, ρε παιδί μου. Παιχταρά. Έτσι. Νικητή. Έτσι. Γιατί ο τύπο. Τη Γερμανία στο μπάσκετ από τον Νοβίτσκι τη μάθαμε. Άσχετα τώρα που η Γερμανία έχει αναπτυχθεί πολύ. Και στο μπασκετικό κομμάτι. Ναι.
και είναι μια και δυνατή εθνική και πολύ καλό πρωτάθλημα. Και έχει καθιερώσει και μια χαρακτηριστική κίνηση από τους λίγους που το έχουν καταφέρει αυτό το fadeaway που, είχε. Αφού ρε φίλο, ο τύπος είναι 2-11 και έπαιζε με μακρινό σουτ. Κυρίως μακρινό σουτ, μάλλον, γιατί δεν έπαιζε μόνο μακρινό σουτ. Εντάξει. Και ήταν σουτέρ που πραγματικά μπορούσε να σε σκοτώσει. Και τώρα είναι συνηθισμένο οι ψηλοί να σουτάρουν τότε, το 99, το 2000, το 2004 και όλα αυτά. Ναι. Δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο. Και χθες έβαλε μια τριαντάρα. Εγώ πιστεύω ότι για ένα χρόνο ακόμα εύκολα έπαιζε. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή. 20 χρόνια, ρε φίλε. 21. 21, σωστά. 21 χρόνια στο NBA. Και η πρώτη ομάδα δεν ήταν η Μαύρη, νομίζω. Θυμάμαι ήταν... καλά. Ήταν η Μπακ, όχι η Μπακ. Εγώ νομίζω ότι η Μαύρη ήταν πάντα. Όχι, δεν ήταν πάντα. Στην αρχή είχε πάει αλλού. Και... Όπως είχε πάει και έγινε κατευθείαν. Έγινε trade. Δεν θυμάμαι ο Νοβίτσκι να είχε κανένα σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή που να πεις ότι έχασε μια σεζόν τέλος πάντων και έμεινε πάρα και πολύ και κάτι θα είχε, αλλά... Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Του Νοβίσκη. Δεν το θυμάμαι. Και αυτό που επίσης θυμάμαι τον Νοβίσκη ήταν ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι... Ναι, έγινε από τους Bucks, έρε Παπαδόπουλε. Πέντε φορές φανέλα Bucks. Νομίζω όμως δεν πήρα τη φορές ποτέ. Αυτό σου λέω. Selected by Milwaukee Bucks. Και σου λέω, ο τύπος ήταν και κάθε καλοκαίρι στην Εθνική Γερμανία. Ή τέλος πάντων, όταν δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα, δεν ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, έτσι. Ναι. Ακόμα και μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και ο Wade. Και κέρδισε με φίλο τελικό του 5, μην ξεχνά. Μην τελικό. Μην το βάλω το αγόρι μου. Όχι, τελικό, ναι. Που τον είχε βγάλει. Του 4, μάλλον, συγγνώμη. Του 5. Του 5. Καλά, τον είχε. Ποιον είχαν από τον Bauman, είχαν προπονητή αυτή τότε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω τον Bauman. Ναι, που τον έβγαλε λίγα λεπτά πριν το τέλο λευκή πετσέτ. Ναι. Ναι, αφού κέρδισε με μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Τον τελικό. Από τότε έχουμε να δούμε τίτλο. Όχι. Είχαμε δει και ένα σημαίνιο. Τίτλο, λέω, τίτλο. Με το μπάσκετ το 6 και ένα χάλκινο το 9. Τίτλο, όχι μετάλλιο. Χαλκινό. Τίτλο. Το 9 ήταν ή το 11 ήταν. Μην παρεμηνεύεις τα λόγια μου. Τίτλο. Άλλο τίτλο. Ένωστα, γιατί ρε παιδί μου είναι πάρα πολύ συνηθισμένο μια Άξι. Χώρα 10 εκατομμυρίων να παίρνει τίτλο συχνά πυκνά στο μπάσκετ. Με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτη είναι ευθιώτη, φίλε. Παναγιώτη είναι. Φω, πολύ ο άλλο μετά. Και δεν γιατρεύεται. Διότι, παιδί μου, λαμιώτης, πώς το λένε. Και εγώ είμαι σεραίος, λέει. Στη 9. Πες, τον περιμένω κάποιες τρεις γέφυρες. Και μετά πήγε πάει και τον είχε και λέει, τι ζηλεύεις αυτό το Μικι Μάου. Τι σου προσφέρει αυτό το Μικι Μάου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δώσε μας λίγο τσάπες από την Κίντερ, φίλε. Εδώ ο λαός ρωτάει. Τι κάνει η Μπρέντφορντ. Πες μας λίγο. Ισοφάρισε η Χαλ 1-1 την Wigan. Φαινόταν από μακριά. Πίεζε εδώ και ώρα. Εντάξει. 1-1 Birmingham Sheffield United. Millwall QPR 0-0. Norwich Reading 0-1. Ρόδερα Μάστον Βίλα 1-1 με 10 Αστον Βίλα. Στα ημιχρόνια του Τσάμπιο. Άγιαξ Juventus 0-1. Ποιο αυτό, ο Ρονάλντο, έβαλε τον γκολ για του Ιταλού. Το είδε. Εντάξει. Γιατί εδώ πέρα το streaming. Και United Barcelona. Ο Σαν ψαράκι κεφαλιά, αλλά όχι ακριβώς ψαράκι. Πέφτοντας. 0-1 με το τέρμα του Λουίς Φουάρεθ. Λοιπόν, κλείνουμε με την πρώτη ώρα. Θα επιστρέψουμε λογικά με τη δεύτερη. Θα είμαστε νομίζω σε θέση. Πιστεύω το πως... δίνεις αποκλειστικό τώρα. Πιστεύω ότι. Εντάξει, δίνει. Δηλαδή 1,70 για να γυρίσουμε δίνει. Λοιπόν, Γιάννη Ζάτσης φυσικά μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Δεν σε ταλαιπωρούμε σήμερα, αδελφέ μου. Τον ξέρω τώρα, όχι τον ξέρω, πηγαίνει καλά το United Barcelona γιατί χάνει United. Εντάξει, είναι κομπλέ. Βέβαια, όταν έβαλε γκολ η Barcelona τον είδε πως πετάχτηκε. Μόνο ναι, μόνο από το τζάμι δεν πέρασε, ρε Τζάτσι. Ναι, κράτα λίγο τα προσχήματα. Και είναι αυτός ο μουλοχτός κιόλας, δεν φαίνεται. Καλά, ναι. Και αν βάλει τώρα κανένα δεύτερο θα εκραγεί. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέψουμε. Στοίχημαν.gr μαζί μας πριν επιστρέψουμε, Νίκο. Βεβαίως. Στοίχημαν με τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχημάτων. Ένα-δύο στον Βίλα. Καθημερινά. Ένα-δύο στον Βίλα. Με τις καλύτερες αποδόσεις πληροφοριών στην αγορά. Όπου κι αν είστε, έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας. Παίζετε στοίχημα στη στοίχημαν.gr. Έχετε το καζίνο που έχει επίσης πάρα πολλές επιλογές. Πλέον έχετε ξανά και το σερί για να κερδίσετε πολύ μεγάλα ποσά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίπρο 107,4, Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Ο Άγιαξ με το καλημέρα ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε η σέντρα και στην πρώτη του φάση έκανε το 1-1 με τον γκολ του Νέβες μέσα στην περιοχή. Χόρεψε την άμυνα της Ιουβέντους. Αν μείνει εκεί είμαστε μια χαρά. Το 0-1 παραμένει στο Old Trafford ανάμεσα στην Manchester United και την Barcelona. McTominay
ένα χέρι με το οποίο φωνάζει, νομίζω, δίκαια United. Χέρι του Μπουσκέτς, αν πρόλαβα να δω καλά, με το νούμερο 5 βεβαίως. Λοιπόν, αλλά τίποτα δεν δόθηκε για την United, η οποία κάτι πιστεύω έχει να δώσει σε αυτό το match. Έτσι θεωρώ. Έχει μια ωραία ταινία στο Star Wars ενδιαφέροντα, μπορείτε να τη βάλετε στο mute, έχει πολύ. Ποια είναι? Με το Matt Damon. Ναι, αλλά ποια είναι? Που είναι κάτι υποψήφιο, κάτι τέτοιο. Είμαι φαν του Matt Damon, αλλά την ταινία αυτή νομίζω δεν την έχω δει. Είναι ωραία να τη δεις. Ο Ντιμπάλα ζεσταίνεται, τώρα φαντάζομαι ο Κιβέτσο έχει ρε φίλα πραγματικό του Ντιμπάλα. Σήκω και λασίγιο να έτρελ την μπάλα, τι κάθεσαι εκεί πέρα, έχει όλο στον πάγνο. Είναι ωραία ταινία. Είναι δυνατή. Φάουλ και την Κιβέτσο στα αριστερά. Πολύ μακριά την περιοχή του Νάνα βέβαια. Λειτουργεί αυτό, ε. Έχει και ποντίκι κοινό. Εκπληκτικό. Νίκο, συγκεντρώσει λίγο ράβο. Μου ξαναείπε, η λογοτεχνική υποδομή είναι υψηλού επίπεδου. Τρομερό. Εκπληκτικό. Γιουβέντους, ο. Κάτι ζητάει Ρονάλντο. Βάζει ο άλλο το αυτί, το αυτί λέω. Το χέρι του στο ακουστικό. Του λέει όλου φύγετε μακριά. Κάτσε γιατί κάτι μπορεί να έχουμε στο Άγιαξ Γιουβέντους. Τι να δώσει, τίποτα, όχι εντάξει. Κάτι ζήτησε η Juventus, αλλά δεν πρέπει να υπήρχε τίποτα. Για να δούμε το replay. Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Εκτελείται το φάουλ. Όχι, ρε, δεν είναι πέναλτι, εντάξει. Το πιάνει λίγο τον νόμο εδώ πέρα. Να είχαμε να λέγαμε. Διαβάζω τους φίλους Ολυμπιακούς εδώ πέρα. United, τι χάνεις, ρε. Τι χάνεις. Τι γράφει ο Ολυμπιακός. Διαβάζω τους παθητικούς Ολυμπιακούς, οι οποίοι η αλήθεια δεν έχουν. Ή μάλλον έχουν πολύ μεγάλο διαχρόνους ποδοσφαιρικούς. Λέγοντας τι. Τίποτα. Φλέγει πολύ λίγο ότι προσπαθούν να μηνύουν αυτή την ανακοίνωση του Μαρινάκη σήμερα. Πώς θα γίνει το καλοκαίρι να μπει ο Μαρινάκης στο παθητικό Ολυμπιακό, ρε φίλε. Τους να γίνει και μια άλλη κίνηση σε μια άλλη ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Αν συμβεί αυτό. Ποια. Εδώ είναι, στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα είναι η σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά. Ο Θερμαϊκός Τέρμης πήρε το υλικό της ψημής. Μπράβο. 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 Ναι, φίλε, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Η πελούχη έπεσε Μακεδονία. Φάγα τη μηχανιώνα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο τελικό κάθε χρόνο. Είναι τηλεοπτικό. Και όντω, ρε φίλε, εραστέχνε ποδοσφαιριστέ. Ναι, ναι, ναι. Έχουν όντως ευκαιρία να ζήσουν, ρε φίλε, σαν επαγγελματίε, έστω για ένα απόγευμα. Okay. Μπράβο στο Θερμαϊκό. Θερμαϊκό Θέρμη είναι. Θερμαϊκό Θέρμη, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν. Στο Champions League είπαμε Ajax Juventus 1-1, United Barcelona 0-1, Millwall QPR 0-0, Birmingham Sheffield United 1-1, Bradford Ipswich 2-0, Norwich Reading 0-1, Rotherham Aston Villa 1-2 και Hull Wigan 1-1. Τα μάτς στην Championship είναι εκεί πέρα 68-70, αλλά 20 λεπτά δηλαδή μένουν. Η Barcelona μέσα στην περιοχή κόβεται, μια πάσα που πήγε να περάσει ο Ντεμπελέ, αν προλάβω να δω καλά, βγάζει από την άμυνα της United, κλέβει μας πάλι η Μπαρτσελόνα, κλέβει πάλι η United, κλέψιμο στο κλέψιμο. Πού είναι ο Άγιαξ, ρε. Τον έφεξε από εκεί. Κάτσε. Τον έφεξε από εκεί, ρε φίλε. Δεν έχουμε λίγο Άγιαξ. Θυμάμαι το καλοκαίρι που ήταν ο Πάγκα να παίξει με τον Βασιλιά και λέγανε όλοι να παίξει με τον Άγιαξ. Γιατί? Να πάρει εκδίκηση. Ποια εκδίκηση, ρε φίλε, να πάρει. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν η Βασιλεία ή η Άγιαξ. Ναι. Τότε στην πρώτη φάση. Ναι. Και λέγανε όλοι να παίξει με τον Άγιαξ να πάρει εκδίκηση και το λένε και τ' άλλο. Δεν θα έπαιρνε εκδίκηση, κάτι άλλο θα έπαιρνε. Τι να παίρνει, φίλε. Ο Άγιαξ που διεκδική παρουσίαστε με τελικά. Ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ, να του αυτό είναι. Γενικά Ολλανδικές ομάδες πάντα μακριά. Πάντα. Όποια και είναι η Ολλανδική ομάδα. Ναι. Okay. Ο Χούντελα παίζει ακόμα στον Άγιαξ. Κλαδιάν Χούντελα. Είναι πιο μεγάλο στην ομάδα. Αυτό και ο Μπλίντ νομίζω είναι. Ο Ντάνι Μπλίντ. Mm. Ήταν στη United αυτό, ε. Όχι. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Αυτό έπαιζε μπακ αριστερό και center back. Center back, half. Ναι, θέλει κανένα πιο έμπειρο, ρε φίλο. Ναι. Ήταν ένα πολυεργαλείο, θα λέγαμε, στα χέρια του David Moyes. Ναι. David Moyes. Moyes. Είναι το σωστό. Αυτό το φάγατε, ρε φίλο. Πήγε τότε στη United. Φαγώθηκε άνθρωπο γρήγορα και μετά χάθηκε. Είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέ της τέτοιας, της προπονητικής. Τι το είχε, ρε φίλε. Και κάπου αλλού πήγε σε κάποια φάση και μετά αντιός. Δεν πολύ έστριβε. Ο Μόιζ. Δεν πολύ έστριβε.
Ναι, δεν πολύ έστειπε η αλήθεια, αλλά ρε φίλε και ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος με τον Ferguson. Δηλαδή, δώσ' του λίγο χρόνο. Δώσ' του λίγο χρόνο. Τον έφυξε μέσα σε 5-6 μήνες και τον έβγαλε άχρηστο. Εντάξει. Okay. Εφήγε και κατάρα ήταν αυτή η κίνηση του Μόγιος τότε. Γενικότερα μετά τον Τζίχλα δυσκολεύτηκες πολύ να βρεις. Και ακόμα δεν έχεις βρει. Τόσα χρόνια στην ομάδα. Και ακόμα δεν έχεις βρει τη σταθερότητα στον πάγκο, έτσι. Κάνεις. Τώρα ελπίζουν ότι με τον Σόλσκερ θα αλλάξει αυτό. Πληρώσα και τη Μόλντε, το δώσα και αυτόν ένα οχτάρι το χρόνο, not bad, okay. Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια που λέει και νέα μορφή, ο Αντρέας ο άνεργος. Οι παπάδες. Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια. Οι παπάδες κάνουν τα πιο καλά παιδιά. Πεθαίνει κανένας, αναστέρνει κανένας. Κανένας. Άρε Αντρέα. Άρε Αντρέα άνεργε. Νίκο μου για πες τι γίνεται άλλο ρε φίλε. Άλλο, στον ΠΑΟΚ τι έχουμε ρε φίλε, στον ΑΡΤΕΠΑ. Στον ΠΑΟΚ. Να έχουμε ρε φίλε, όλοι ζουν και αναπνέουν για το μάτς Κυριακής. Όλοι ετοιμάζονται να φτιάξουν σκηνικά στα Τέμπη και από εκεί και πέρα που δεν θα ξαναέχουν ξαναγίνει ποτέ. Και πάει από εξελάξει και χάνει. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Ναι. Εντάξει. Χωρίς τον κόσμο του. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι φαίνεται. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη Λάρισα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να πας. Ωραίο γήπεδο, αλλά παρατημένο. Okay, εντάξει. Μέσα εντάξει, η χώρη του είναι καλή. Πολύ κρύο κάτω στην ένωση, πολύ κρύο. Ναι. Πήγαμε και χειμώνα βέβαια εμείς, okay. Και είναι κρίμα γιατί οι οργανωμένοι της Λάρισας έχουν αυτή τη γνωστή κότρα με τον Κούγια. Ναι, σωστά. Και, και δηλαδή πας σε ένα γήπεδο που είναι κρύο, δεν έχει... Καλά, οκ, okay, με τον ΠΑΟΚ θα είναι στο γήπεδο, λέω εγώ, για άλλους λόγους. You say. Ναι, νομίζω ότι κάτι και μια ανακοίνωση κάπου είχε πάρει το Μάλιμπαλ, δεν θυμάμαι τι λέγανε. Θα κάνουν πορεία μέχρι το γήπεδο. Είναι πολύ δραστήριοι πάντως. Δεν είναι. Είναι δυνατή. Εντάξει, φίλε, Λάρισα δεν είναι τώρα. Μικρή ομάδα είναι. Όχι, μικρή. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, αν βγάλει τους 6 μεγάλους και βάζω και τον Ηρακλή μέσα σε αυτούς. Ναι. Μετά η Λάρισα. Ναι, όντως. Έτσι δεν είναι. Τι συζητάμε τώρα. Βυσνή Θήλα. Σου τα λογάκι. Σου τα λογάκι. Είχα. Ναι, ρε φίλε. Τζίμι σήμερα. Τι ωραία ιδέα κάνουμε και λίγο έτσι. Έλα, Τζιμ! Τζιμ σήμερα, ε! Τέλος πάντων. Σου λέω, αυτό είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια σε 7 την Κυριακή. Ετοιμάζονται όλοι για πανηγύρι. Να είστε προετοιμασμένοι. Την Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια, 7 η ώρα. Έχονται κάτι προγράμματα στα mail για την Κυριακή, τα οποία είναι εξωπραγματικά. Ωραία. Γιατί, εντάξει. Ετοιμάζεται ολονυχτία την Κυριακή. Είμαστε δύσκολα. Την Κυριακή κανονικά. Ξηρά τροφή για 2 μέρες. Εύκολα. Εκεί και θα φας πατατάκι. Έχει να πέσει εγκαρπό. Από μέσα του πάρε ένα κοσάρικο, βάλε ό,τι θέλεις μέσα. Βάλε φινά. Εντάξει, βάλε από εκείνο, από τ' άλλο, λίγο γλυκό, λίγο αλμυρό, λίγο ουδέτερο. Φέρτα. Εντάξει, γιατί η βραδιά είναι μεγάλη. Η βραδιά είναι μεγάλη. Φαίνεται μάλλον να είναι μεγάλη την Κυριακή. Και δηλαδή, ρε φίλε, πώς κάθεσαι. Χάθηκε ένα το Μάση Τούμπα. Δηλαδή, να πρέπει να σχολιάσει και με τα Τέμπη. Επειδή θα μας από πίσω, δηλαδή. Όχι φωτογραφίες, όχι βίντεο, όχι τίποτα. Θα υπάρχει και κάποιος που θα πάει μόνο εκεί και θα περιμένει άμα δηλαδή. Πιστεύω ότι στους αδέλφους οι οποίοι με το που τελειώσει το παιχνίδι, πιθανόν εγώ άμα ήμουν στο γήπεδο, θα έφυγα κατευθείαν στα Τέμπη προσωπικά. Ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, ταλαιπωρούνται και οι συνάδελφοι φωτογράφοι έτσι που θα πρέπει να πάρουν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εντάξει. 34 χρόνια είναι αυτά. Εντάξει, okay. Τι να κάνουμε. 34 χρόνια. Ναι, λίγα. Σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Βέβαια. Αλλαγή για τη Γιουβέντους. Βγαίνει ο Μάντζουκιτς και μπαίνει ο Ντάγκλας Κώστα. Κάτι ψηλοθέματα έχει, είναι η αλήθεια. Με τι? Προβλήματα τραυματισμών, τέλος πάντων, με ο ΠΑΟΚ. Μικροθέματα, ναι. Okay. Mm. Αλλά... Με το πίσες βαρδιάβαζα, έχει κάτι... Δεν νομίζω ότι αλλάζει πάντως η... Καλά, υπάρχει θέμα για την Κυριακή. Επιλογές έχεις, Ρανίκο, τώρα. Ναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Α, λείπει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Δεν είναι, όταν έχεις βάθος ορόστερο. Ο Κάνιας βλέπω ότι έμεινε πάλι λίγο έξω. Μόνος του ο Μπίσες Βαρακέ ο Ζαμπάου. Και... Ο Κάνιας είναι πολύ διαβασικός νομίζω κιόλας έτσι. Για τον Άκμον περιμένω να δουν αν θα παίξει τελικά την Κυριακή που έχει αυτό το θέμα. Στο Σφιντέρσκι. Είναι στο μπάσκετ αυτό σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Ήρθε! Ναι, ναι. Μπράβο. Ήταν ένας από τους 300-300 ηρωικούς που ήταν στο γήπεδο. Εντυπωσιακό. Και Πολωνός και όλα τα φίλια. Τι σχέση έχει με τον μπάσκετ αυτό. Είπε τώρα πάνε οι άλλοι, α πάω κι εγώ να δω τι γίνεται. Ναι. Και πήγε και λέω άνθρωπο. Ήθελα να δει αυτό το υπερθέαμα σήμερα στο παρατέκι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ υψηλό επίπεδο. Πρέπει να είχαν τουλάχιστον 5-6 φορές οι δύο μάνες. Ριρωνεύεται. Τους κουμπιστούσαν μεταξύ τους. Ριρωνεύεται. Ψέματα να πω. Ψέματα να πω.
Θα τα πω το τελευταίο μισάριο για τον μπάσκετ. Βλέπω εδώ στον Ολυμπιακό υπάρχει κινητικότητα. Θα ξεσπάσει. Όλοι ασχολούνται με τον Ολυμπιακό, να ξέρει. Όλοι. Και στον Ολυμπιακό και γύρω-γύρω. Σε αυτό που σου έλεγα έξω μπορεί και να μην είναι ο κόδος Ολυμπιακός τελικά, γιατί έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Mm-hmm. Στο μεγαλύτερο, πώς ξαναδείς. Για να καταλάβεις, φίλε, μπάσκετ. Εντάξει. Ναι. Στον Χολαργό πανηγυρίζονται, μπήκαν στα play-off. Ναι. Ωραία. Μπήκαν οριστικό. Γιατί αν δείτε τη βαθμολογία τώρα στον Εσάκε, ναι, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως δεύτερος. Ακόμα. Έχει ένα μείον 8 Ολυμπιακός. Ναι. Τον πηγαίνει στην 8η θέση. Ναι. Στην ένατη, μάλλον τώρα που μιλάμε. Γιατί δεν έχει κατοχυρωθεί όμως το όπα ο Άγιαξ. Όπα ο Άγιαξ. Εντάξει, όχι ο Άγιαξ. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, καλά κάνω και πανηγύρι στο Χολαργό, γιατί για να το περάσει ο Ολυμπιακός θα είναι 8ος ο Χολαργός. Okay, οπότε ναι, σωστά κάνω και πανηγυρίζουν. Οπότε λάθος όλο αυτό που είπα, πέσω δεν έγινε ποτέ. Δίκιο ο Χολαργός στα play-off. Γιατί δεν με πείστε τα play-off, ρε φίλε. Λεφτά έχει, καλή ομάδα έχει, καλούς ξένους έχει. Γιατί δεν μπει στα πλοία. Γραφικές φιγούρες έχει στο. Ποιο είναι γραφική φιγούρα. Ο Γιάννης και ο Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς, φίλε, είναι παίκτης ο οποίος άνετα μπορεί να παίξει και στους δύο μεγάλους. Ο Πάου και ο Άρης δεν έχουν δύο παίκτη. Όχι, αλήθεια. Ούτε και η ΑΕΚ. Αλήθεια. Ίσως. Ωραία. Και ο Άρης Λεγκογιάννης είναι ένας προπονητής ο οποίος κάθε χρόνο έχει συνέπεια στη δουλειά του. Είναι καλός προπονητής. Έχει φέρει πολύ καλούς ξένους, Νίκο Παπαδόπουλο, ο Άρης Λεγκογιάννης. Mike James. Εντάξει, Mike James, Brad Petway. Ωραία, με φωτιά. Δεν έχει φέρει αυτός. Όχι. Όχι, όχι. Ποιον άλλον έχει φέρει, ρε φίλε. Πιο παλιά. Φάουλ για το United. Ωραία. Και έχει μια χαρά ομάδα φέτος. Μια χαρά ομάδα. Και με καλούς ακριβούς. Ακριβούς. Τι περίμενες τώρα, over περίμενες να βγει αυτό εδώ πέρα, ρε. Όχι, ρε. Τι θέλεις, δεύτερο γκολ του Μπαρσελόνα, τι. Ένα-δύο ακριβές. Ένα-δύο ακριβές. Να πει κι άλλα πέντε από μένα, τρία-τέσσερα. Βγήκε. Εντάξει, ο Λυκογιάννης, ρε φίλε, όμως, ναι, δεν έχει πολύ κάνει ακόμα όμως, το βήμα παραπάνω σε έναν καλό πάγκο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ψυχολογικά είναι έτοιμο να πάει σε ένα μεγάλο πάγκο, γιατί είναι λίγο. Αυτός ή οι άλλοι που θα συνεργαστούν μαζί του. Είναι, ρε παιδί μου, λίγο ευέξαπτος. Είναι λίγο lieutenant. Ο Λυκογιάννης. Άρα και οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί του. Θα πει ότι ο Παπαθεοδόρου κανένα σύρωμο είναι, οκ. Okay. Αλλά με αυτά που ζει εδώ πέρα, οκ. Okay. Ο Παπαθεοδόρου ώρες-ώρες σου βγάζει μια ηρεμία στο πρόσωπό του, ας πούμε. Ποιες ώρες. Έξω από το γήπεδο. Γιατί πας στο γήπεδο δύσκολα. Ενώ αυτός ο άλλος, ο Λυκογιάννης, φαίνεται ότι έχει το μάτι του. Το μάτι του είναι. Το μάτι του τρελού. Ναι, ναι. Είναι. Φαίνεται ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή, όχι ότι μόνο 40 λεπτά παίζουμε. Ναι, εγώ που είμαι από αυτούς τους συνεδρεύτες που ρωτάνε πράγματα αρκετές φορές και τον προπονητή των αντιπάλων, τον Λυκογιάννη δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Ποτέ. Κάτι ξέρει. Ποτέ δεν το έχω. Πού να μπλέκουμε τώρα. Φοβάμαι ότι θα πάρω τον κόσμο να το πετάξει έτσι. Τέλος πάντων. Οκ. Οκ, οκ. Χολαργός θα το είδες το παιχνίδι καθόλου αυτό σήμερα. Το είδα από το δεύτερο μέρος. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι του Άρη εκτός έδρας. Με αυτοθυσίωμα του Ίντι. Τυπικό. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Πολύ. Ενώ στο πρώτο που ήμουν καθοδόν από την έκθεση στο ραδιόφωνο, άκουγα πάει καλά. Ο Μποχωρίδης πολύ καλή εμφάνιση, προβάδισμα, οκ. Έρχομαι μετά στο ραδιόφωνο, ανοίγω να δω και εγώ το παιχνίδι, μπαίνω μετά στο στούντιο κιόλας, κάτι φορά. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Τώρα κάποιος που τα ακούει ή κάποιος ο οποίος ασχολείται, δεν του αρέσει. Αλλά δεν είναι κάτι που μου προκαλεί έκπληξη όμως γι' αυτό τον Άρη. Να σου πω λίγο κάτι. Ο Χολαργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Άρη έχουν ποιοτική διαφορά. Έχουν, είναι όντως, είναι πραγματικότητα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η ποιοτική διαφορά είναι υπέρ του Χολαργού. Και δεν το λέω ούτε υπερβολικά, ούτε για να τυπώ στον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο Χολαργός έχει παραπάνω λεφτά από σένα. Ναι, έχει πιο καλούς ξένους από σένα. Και έχει πιο καλούς ξένους. Νομίζω έχει πιο καλό σύνολο από σένα. Οκ, γιατί δεν έχει αλλάξει προπονητή. Παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ωραία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Χολαργός έχει 4 νίκες παραπάνω τον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ νομίζω. Το έγραψα σήμερα και στο SDNA. Εντάξει, ότι η οκτάβα των play-off που αποτελείται από Παναθηναϊκό, το βάζω τώρα βαθμολογικά πάνω κάτω. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Περιστέρι που ήσουν τρίτο. ΠΑΟΚ, Προμηθέα, Ήφαιστο, Χολαργό, Ολυμπιακό. Δεν έχω πολλές μεγάλες διαφορές. Από αυτές τις 8 ομάδες, ναι, ο πιο αδύναμος είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι. 100%. Ο πιο αδύναμος είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Καθόλου υπερβολικός δεν είμαι. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο πιο αδύναμος είναι ο ΠΑΟΚ. Έχεις πει ο δεύτερος πιο αδύναμος. Ο Ολυμπιακός. Εκεί και αν είσαι λίγο υπερβολικός. Ναι, εκεί είμαι υπερβολικός. Okay. Είναι ο πιο αδύναμος. Αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Καλά, εξωαγωνιστικά σίγουρα είναι πιο αδύναμος, δεν το συζητάμε. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Εκεί είναι όντως ο δεύτερος πιο αδύναμος ο Ολυμπιακός εξωαγωνιστικά.
Έτσι όπως γίνει η κατάσταση πλέον. Πλέον, ναι. Και αγωνιστικά σου λέω, ρε φίλε. Και η παράνοια το Περιστέρι έχει βγει στην αγορά και δίνει 15 χιλιάρια για παίχτη το μήνα. Γιατί θέλει να αντικαταστήσει το Χαρού που έχει θέμα τραυματισμού και γιατί κάποια άλλα ζητήματα. Στοχεύει δηλαδή ο άλλος. Και... δεύτερη θέση. Γιατί δεν στοχεύει. Καταρχάς έχει κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. ΑΕΚ. Σε έχει κερδίσει όλους στην έδρα του. Γιατί δεν στοχεύει, δεν κατάλαβα. Καλή ομάδα έχει, λεφτά έχει. Προπονητή καλό έχει. Σφυρίγματα έχει φουλ. Καλά εκεί. Ωραία. Εκεί βάζει πλάτη παράνοια. Κατάλαβες. 1000%. Η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά, ψάχνει παίχτη πάλι. Η ΑΕΚ έχει μπαν. Βέβαια. Αλλά και με το Θεόντορ είχε μπαν. Το πλήρωσε πριν και το Θεόντορ. Αυτό, θα δηλαδή πάρει, παίχτηκε η ΑΕΚ. Τυπικό θέμα τον πάρει. Ο Προμηθέας είναι μια χαρά ομάδα. Ο Ήφος και ο Χοραργός είναι επίσης μια χαρά ομάδες. Αλλά όχι, okay, εντάξει, αυτή. Ο Χοραργός, για παράδειγμα, λογικά θα παίξει ή με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ. Μάλλον τον Παναθηναϊκό. Οπότε εντάξει, δεν έχει να προχωρήσει παραπάνω. Ο Ήφος μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ. Okay. Το Περιστέρι με ποιον πέφτει. Το Περιστέρι είναι τρίτο. Πέφτει με σένα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι τέταρτος και θα παίξει με Προμηθέα με πλεονέκτημα έδρας. Και μετά στο 6 είναι ο Ήφαιστος. Άρα πάει και μετά παίζει το 7-8 με Χοραργό και Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Γιατί τώρα με τις δύο νίκες που έκανε το Περιστέρι. Μεγάλη φάση για την Μπαρτσελόνα. Ναι. Με τις νίκες που έκανε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό το Περιστέρι. Λογικά είναι τέτοιο στη λογική ότι θα κερδίσει ρέθμιο και ο Κολοσσό εκτός έδρας και μετά έχει τελευταία γνωστική τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Ολυμπιακό το Σάββατο, λογικά χάνει. Μετά παίζει με Κολοσσό Ρόδου στην έδρα του, λογικά κερδίζει. Λογικά χάνει. Βλέπεις και πρέπει να πάει να κερδίσει μες στο Περιστέρι μετά για να είναι τρίτο. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί λογικά χάνει. Οκ, okay, δηλαδή. Λογικά χάνει. Εντάξει, λογική. Γιατί ο ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση είναι. Όχι. Τι συζητάμε τότε. Ωραία. Άσε που για άλλους λόγους, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ. Για να αποφύγει ενδεχομένως κάτι μετά. Όχι, όχι, για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Άλλοι λόγοι, εξαγωνιστικοί. Εξαγωνιστικοί. Κάτι ναι, ναι. Πίτρο, ο συνάδελφος μιλάει με γρίφους. Δεν μπορώ να διαβάσω πίσω τους γρίφους του. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το σκεφτείς. Πιστεύω σε αυτό το μάτς θα σκυλιάσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όλη η ενέργεια που του λείπει στα τελευταία παιχνίδια θα του βγει λίγο παραπάνω σε αυτό το μάτς. Αυτό. Του Σαββάτου. Καμία σχέση είναι ακόμα τώρα, εντάξει. Τι. Φίλε, πώς θα τι γίνεται. Δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται. Ειλικρινά. Δεν ξέρει το μικρό κόσμο του μπάσκετ, Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν τον ξέρει. Είναι άγριο ο μικρό κόσμο του μπάσκετ. Απλά δεν ασχολείται πολλοί κόσμο. Είναι άγριο. Και όταν σου λέω άγριο, άγριο. Ειλικρινά, δεν σου κάνω πλάκα. Αγρίμια. Ωραία. Το Σάββατο, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στο 100% τη ενέργεια των δυνατοτήτων του. Λέω εγώ. Οπότε δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Το Σάββατο. Κατάλαβε. Για να βγει τρίτο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει να κερδίσει μέσα στο Περιστέρι λογικά τελευταία αγωνιστική. Λογικά πάντα. Έτσι, πρέπει να πάει κερδίσει εκεί. Οπότε είναι λίγο ζώρικο αυτό. Οκ. Τέταρτο Σάββατο. Βγει θα παίξει τον Προμηθέα με τον Έκμετρη μάλλον. Γιατί ο Προμηθέας έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εκτός. Οπότε δύο έτσι θα τις κάνει. Ένας κακός χαμός θα λέγαμε με λίγα λόγια. Ναι, σου λέω ο Ολυμπιακός έχει μπερδέψει τους πάντες, ρε. Αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό έχει μπερδέψει την κατάσταση εντελώς. Και εκτός ότι έχει μπερδέψει την κατάσταση εντελώς, έχει φέρει και ξέρεις λίγο ελπίδα σε όλους. Δηλαδή, εγώ στην ΑΕΚ, λίγο σε κάτι Περιστέρια, κάτι Προμηθέας. Δηλαδή, όλοι βλέπουν μια ευκαιρία για να κάνουν κάτι παραπάνω και στα play-off. Κατάλαβες. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός έχει πολλά προβλήματα. Αυτή τη μορία πολλά, του Ολυμπιακού. Αυτή τη μορία του Ολυμπιακού δεν σε άλλη πνοή στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έδωσε άλλη πνοή, αλλά σίγουρα δεν πέρασε λίγο την κατάσταση. Νίκο, το Περιστέρι. Δεν είναι το Ολυμπιακό, θα βγάλει λίγο τον πλάθο, τον φάει φίλε. Το Περιστέρι. Τι budget έχει. Το Περιστέρι. Καναμίριο. Αν ρωτήσει το Περιστέρι, θα σου πει έχω 500 χιλιάρια. Κατά ξέρει γιατί στο μπάσκετ αυτό παίζει. Όλοι κάνουν budget καλά και λένε εμεί. Έπα φτηνό budget εδώ, εντάξει. Ο Πεδουλάκη λέει με τον Πάζο τον Πάκο ότι έχουμε budget και παραμονή κατηγορία. Ο Μπέντιλ κάνει 130 χιλιάρια που έχει ψηλό σήμερα που έδωσε ένα φάουλ. Πολύ δυνατό στο τέλο και πήγε στο συνέχιση το Περιστέρι. Ποιο είναι στο Περιστέρι. Πολέμιδες. Α, oh, καλά. Και γενικότερα η περιοχή, η οποία περιοχή έχει κόσμο. Ωραία. Εκατομμύριο το Περιστέρι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το μπάτζετ από ό,τι καταλαβαίνω. Στο το Περιστέρι αυτή τη στιγμή έχει βγει στην αγορά και ψάχνει παίχτη για την περιφέρειά του, σκόρερ, και δίνει 15 χιλιάρικα το μήνα. Oh. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει 6-7 χιλιάρικα το μήνα για να πάρει ένα παίχτη, που δεν το ψάχνει για να τον αλλάξει γιατί δεν του βγαίνει ο Χάρου, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Έχει ανάγκη από παίχτη. Γιατί το προγραμματιστεί δύο. Δεν παραφέρει έναν. Πού κατήντησε αυτή η πόλη. Πού κατήντησε. Ο Πανιόνιος που δεν μπαίνει στα πλέον έχει τον Τόρσε και πάω και τον Τζέφερσον. Που το παιδί να είναι καλά, έχει βοηθήσει, τα δίνει όλα. Αυτά μπορεί να παίξει όμως. Ο Τόρσε σήμερα πρέπει να είναι πάνω του. Το κατάπινε. Ο Τόρσε. Ο Τόρσε. Ποιος έχει πήρε ένα... 17 rebound και έκανε 9 λάθη. Ο Τόρσε. Και πόσους πόντους.
12 νομίζω 13. Double, double. Κατάλαβες, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό σου λέω ότι στην οκτάβα των playoff ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο πιο αδύναμος. Ξεκάθαρα. Και σου λέω, γίνεται πανηγύρι. Τρέμουν τα κόκαλα όταν έτσι πεταλίδι. Κύρωσε ένα φάουλ σήμερα στο Περιστέρι με το σκορ του Περιστέρι νίκησε 81-76. Είναι τρεις πόντους πάνω και έχει ένα λεπτό. Και σουτάρει για τρεις αυτός ο Μπέντιλ και δίνει ένα φάουλ στο τρίποντο. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Περιστέρι Ολυμπιακός, ξαναλέω. Άρα ναι, σε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο break τελευταίο για απόψε και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε στην τελική ευθεία. Έλα ρε φίλε. Δεν λέω τίποτα. Έχουν πέσει λίγο ρυθμοί στο τσούλο, έτσι. Ναι. Δεν τσουλάμε και πολύ. Δεν τσουλάμε και πολύ. Είχαμε την ισοφάριση του Άγιαξ 46. Από εκεί πέρα τίποτα. Το 0-1 παραμένει στο Old Trafford. Την Μπαρτσελόνα τώρα μπροστά. Τρύπα στην αριστερή, στο αριστερό της άμυνας της United. Αλλά έχει ένα θέμα λίγο στην τελική πάσα η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο είναι το παρατσούκλι του, Τσιγκούρι. Ο Τσιγκούρι. Τρομερή παραλία σχοινού στο Τσιγκούρι. Αν βρεθεί ποτέ. Αν σε βγάλει ποτέ ο δρόμο στη σχοινούσα. Ο Τσιγκούρι λοιπόν. Αν σε βγάλει ποτέ το πλοίο μάλλον στη σχοινούσα. Ναι. Το Τσιγκούρι είναι καταπληκτική παραλία. Σχοινούσα. Καταπληκτική παραλία με καταπληκτική σπιτική λεμονάδα από την καντίνα Παύλα Beach Bar που υπάρχει εκεί. Είναι όντως κανονική λεμονάδα. Όχι αυτή με το lime τη σόδα και το τέτοιο που παρουσιάζει ως σπιτική. Είναι όντως σπιτική εκείνη. Πολλοί φίλοι μου τα σχοινούσα εκεί πέρα. Ήταν η Εύη Βατίδου. Περάσαμε έτσι ένα ωραίο βράδυ. Ο Σάκος και η Χαγιόγλου ήταν εκεί πέρα παρέα. Γενικότερα. Όλο το. Το λυπάμαι που πήγα μόλις δύο μέρες. Μεγάλο λάθος είχα κάνει. Μεγάλο λάθος. Πολύ μακριά. Ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναπάς. Και στη σκηνούσα υπάρχει η εμπειρία του Εξπρέσου Κοπελίτη. Νίκο Παπαδόπουλο, πρέπει να ζήσουν όλοι όσοι πάνε στο Αιγαίο κάποια στιγμή, να ξέρεις. Η εμπειρία του Εξπρέσου Κοπελίτη. Δηλαδή. Μιλάμε για ένα, για ένα πλοίο θρύλο στο Αιγαίο που κυκλοφορεί. Ναι. Κάνει καθημερινά τις μικρές Κυκλάδες, Νάξο, Κουφονήσι, σκηνούσα. Ναι. Τετάρτη και Σάββατο πάει και Δονούσα. Ειλικρινά απορώ πώς πάει αυτό μέχρι εκεί πέρα, γιατί βγαίνει από το κύκλωμα και βγαίνει πιο πολύ στο Πέλαγος. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει εντελώς έτσι πάνω και να φτάσει μέχρι την Δονούσα. Πήγαμε με λεφό. Και καταλήγει νομίζω στην Αμοργό. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Να ξέρεις. Μεγάλη εμπειρία. Πήγαμε με λεφορείο. Λεφορείο ακούω, ναι. Μέχρι την Αθήνα δηλαδή. Πειραιά και από εκεί ρε φίλε. Πόση ώρα θα καταλήξει. Συμφωνήσετε είναι η βάση μας. Ναι. Απλά η εμπειρία η δική μου. Από Πειραιά μετά πόση ώρα κάναμε. Για τα Κουφονήσια. Ναι. 6 ώρες νομίζω. 6 ώρες με το θηρίο το γρήγορο, φαντάσου. Ταλαιπώρια. Η εμπειρία δική μου έχωσε και τη σκηνούσα δύο μέρες, αλλά ήταν λάθος που την έβαλα δύο μέρες. Έπρεπε να τη χώσω παραπάνω με τη σκηνούσα παρά στο Κουφονήσια, να ξέρεις. Ναι. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Νησί, φίλε, με μια χώρα. Τι να σου πω τώρα, όσο λέγοντα αφού πρέπει να είναι. Ωραία. Ο πεζόδρομος. 2-3 καφενεία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ. 2-3 καφενεία για κανένα δυο. Βέβαια, επειδή πηγαίνει λίγο πλούσιος κόσμος εκεί, νομίζω ότι. Θα ανοίξουν πλούσιος. Λίγο παραπάνω τώρα μαγαζιά εκεί πέρα, ξέρετε, ρεστοράν και τέτοια και δεν συμμαζεύεται. Και να ξέρει αυτό που νιώθει από φάβα, τρώει φάβα σχοινούσα και όχι Σαντορίνη. Γιατί? Γιατί λένε ότι είναι η καλύτερη. Μάλιστα. Και δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η Σαντορίνη. Κατάλαβε. Πώ βγήκε το κουστούμι. Ποιο κουστούμι, ρε φίλε. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά, ρε. Ρωτάω, ρε φίλε, να έχω μια εικόνα. Δεν μα ενδιαφέρει. Ο αδερφό Νικήτα που είχε εκεί πέρα το δωμάτιο, πολύ καλό φίλο. Ναι. Εντάξει. Ήταν τιμιότατο. Τιμιότατο. Και μάλιστα ήταν τιμιότατος και σε φάση να σε πηγαινοφέρνει κιόλας γιατί το λιμάνι ήταν λίγο χαμηλά σε σχέση με το νησί και τη χώρα. Μάλιστα. Πού να σε βγάλω σε έναν δρόμο σχοινούσα τώρα για τέτοια εσύ και καμιά περίεργη και μια Κύπρο είσαι μόνο. Ποια σχοινούσα τώρα. Και θα πας εκεί πέρα θα μας πει δεν έχει κόσμο. Από αυτούς. Εγώ δεν θέλω κόσμο. Α, okay. Εγώ θέλω μέρη. Δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα. Εγώ θέλω τα μέρη που πηγαίνω για διακοπές να έχουν ηρεμία και ησυχία. Ωραία. Όταν θα έρθει η ώρα να πας λοιπόν, θα μου πει: σου δώσω τηλέφωνο να μιλήσει με Νικήτα. Εντάξει, να βολευτεί. Να ξέρει, κουφονήσει και σκηνούσα. Μια οικογένεια τα έχει όλα, να ξέρει. Δηλαδή, όπου και να γυρίσει, ένα συγκεκριμένο οποίο το βρίσκει σε οτιδήποτε κλείσει. Έτσι, ξαδέρφια είναι, τριτοξαδέρφια, δευτεροξαδέρφια. Όλα τα ρισκιά εκεί πέρα δικά του είναι. Για αυτέ μου τι επιθυμίε διάφορα με αποκαλούν συμπέθερο και μπάρμπα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ναι. Εγώ θέλω την ηρεμία στις διακοπές. Δεν θέλω τα μπαντούμπα και τη βαβούρα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Τα μπαντούμπα και βαβούρα κάθε μέρα στα Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραία στην Πάλα και την έχω βάλει ένα στόχο, να σου πω την αλήθεια. Πολύ μακριά κι αυτή. Έχει αεροδρόμιο παραδόξως. Ναι, ναι. Έχει αεροδρόμιο. Βέβαια, έχει αεροδρόμιο. Λογικά θα έχει ένα αεροπλάνο την εβδομάδα για να πάει εκεί και θα έχει κάποια 1.000 ευρώ για να πας. Οκ, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα νοικιάσουμε ένα ελικόπτερο, ρε. Σιγά τώρα. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Ναι.
Εγώ έχω ένα κακό. Τι? Όπου και αν πηγαίνω θέλω αυτοκίνητο. Καλά, οκ. Okay. Κοίτα, αυτά μέχρι δεν το χρειάζεσαι κιόλας, γιατί με το πόδι γυρνάς πολύ γρήγορα. Όχι, το χρειάζεσαι, φίλε, το χρειάζεσαι. Γιατί είναι κάποιες παραλίες οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες εύκολα. Mm. Ωραία. Και για μένα σε αυτά τα μέρη αξίζει να πας. Δηλαδή φτάνεις μέχρι εκεί. Αν δεν πας στην παραλία που είναι δύσκολα προσβάσιμη, τέλος πάντων αξίζει να τη δεις, δεν αξίζει να πας κιόλας, φίλε. Ναι. Okay. Το τσιγκούρι τώρα αυτό που σου λέω στην παραλία στη Σκηνούσα ήταν ουσιαστικά η κεντρική του παραλία. Άντε να σου το πω κάπως έτσι. Η πιο γνωστή στο νησί. Ήταν πολύ ωραία. Και δεν οδηγάτε κιόλας ανοικιάστασης. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Η άκρη πάντα βρίσκεται, να ξέρεις. Πάντα. Douglas και ειδικά στα μικρά νησιά. Ωραία προσπάθεια. Δοκάρι για την Γιουβέντους. Τι είναι αυτό, φίλε. Τι είναι. Το σκύλο. Πώς εκτοξεύτηκε έτσι. Ναι. Έχει λίγο μια ταχύτητα. Ναι. Θα λέγαμε. Και το έκανα τόσο ωραίο και μπάλα πάει στο δοκάρι, ρε φίλε. Και το σου ήταν καλό. Για να δούμε ξανά. Τον άλλο τον αδειάζει. Είχε λίγο γρήγορα. Ναι, τον τραβάει ο άλλος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λίγο γρήγορα έφυγε. Και το σου το ωραίο, ρε φίλε. Ωραίο. Τεχνικό, δυνατό, αλλά τεχνικό. Διαγώνιο, αλλά δοκάρι. Διαγωνάλ, που λέει και ο. Ωραία είναι και εγώ παιχνικό. Τώρα να έχει δυνατότητα να πα ένα σύγκατα χρόνο. Το κακό με εμά είμαστε λίγο μακριά. Ναι, αλλά με σωστό προγραμματισμό και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί όντως χρειάζεται λίγο υπομονή μέχρι να φτάσει και να κάνει και αράνει. Ωραία, αξίζει. Γενικά πιστεύω το Αιγαίο αξίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Το Αιγαίο τα blues. Και είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε, φίλε. Δεν έχουν πολύ δυνατότητα να πάνε σε νησιά και να. Απλά εμάς είναι αυτό που λες, το κακό εδώ πέρα, μας λέει λίγο απόσταση. Είμαστε μακριά, ναι. Είμαστε. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Πρέπει να υπολογίσει μια-δύο μέρες παραπάνω σε ό,τι και να κάνει. Αυτό. Μία μήνυμα. Συν το ότι να βάλεις και την ταλαιπωρία που θα υπάρχει, έτσι. Δηλαδή την κούραση, το πάνε, το έλα, το μέχρι να φτάσω και όλα αυτά. Οκ. Okay. Ναι. Αν το κανονίσεις από νωρίς και όχι τελευταία στιγμή, νομίζω είναι καλή φάση. Τέλος πάντων. Τι και στην Κρήτη θέλω να πάω, ρε φίλε. Θέλω να πάω να κάτσω καμιά δεκαετία μέρες εκεί πέρα. Εκεί είναι για τέτοιο, ναι. Για πολύ. Ναι. Και παραδόξως έχουμε γνωρίσει τόσο κόσμο και κοσμά και είναι κριτικό, ρε φίλε. Δεν έχουμε γνωρίσει εδώ, έχουμε φίλο μας να μας βολέψει που θα είναι. Αδελφέ μου. Όχι από τη Ζάκετ, όχι από την Κέρκερ, όχι από εδώ, όχι από εκεί. Πάντα βρίσκουμε κάποιον. Από την Κρήτη δεν έχουμε κανέναν. Ακόμα. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, βέβαια. Τέλος πάντων. Πλησιάζουμε προς το τέλος. 87 το Άγιαξ Γιουβέντους 1-1. Δοκάρι πριν ένα λεπτό με τον Ντόγκλας Κώστα. Douglas. Για την Γιουβέντους, έστω να έχει. Ντόγκλας Κώστα. Όχι, όπως και ο Κουτίνιο λέγεται Κουτίνιο. Κουτίνιο. Ναι. Και στο 85 το United Barcelona 0-1 εκεί. Είχε ένα φάουλ πριν η Μπαρσελόνα με τον Μέση. Καλό ήταν. Κόντρα λίγο η μπάλα. Μπλόκαρε με τα πολλά. Το μαλλί του Σμόλινγκ είναι πολύ. Ντεχέα. Πόπο Σμόλινγκ είναι αυτό. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά πολύ κακό. Είναι πραγματικά πολύ κακό. Γενικά νομίζω ότι η Μπαρσελόνα έχει σβήσει λίγο από τον γκολ που έβαλε. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και πάρα πολύ επιθετική. Κοίτα, έχει βάλει τον γκολ και έχει κάτσει λίγο σε αυτό. Το ελέγχει το παιχνίδι, δεν έχει απειληθεί. Είναι όμως πολύ ανοιχτό εν ώψη καπνού. Τι πολύ ανοιχτό είναι, ρε φίλε. Πάρα πολύ ανοιχτό. Τι πολύ ανοιχτό είναι. Η Γιουβέντους πιέζει για δεύτερο γκολ. Πώς τον είπες? Ντόγκλας. Ο Ντόγκλας σέντρα. Ο Νάνα. Πριν είχε ένα γεύμα περίεργο από δεξιά. Ο Ζωάο Κανσέλο. Ωραίος μπακ αυτός. Τι είναι Βραζιλιάνος είναι. Πορτογάλος. Πορτογάλος, ε. Mm. Και από πού τον πήρε η Γιουβέντους ή τον είχε εκεί? Δεν τον είχε, τον πήρε φέτος νομίζω. Αχα. Ή φέτος ή πέρυσι. Ως την κατασάτη του Ντάνι Άλβεθ. Καλός είναι όντως. Και ο Λιχτάινερ νομίζω έφυγε έτσι κι αλλιώς, άρα με ήθελε κάτι. Ήθελε μια Λιχτάινερ. Ο Λιχτάινερ, βέβαια. Κι όμως φίλε τον γκολ το έχει δώσει αυτόν τον γκολ η UEFA στο United Barcelona. Σε ποιον? Στον Σο. Ναι, γιατί η μπάλα δεν ουσιαστικά δεν πηγαίνει στην εστία. Βρίσκει στο Σο και πάει μέσα. Οκ. Okay. Το μάθησε ακόμα παίζει, ρε φίλε. Τι γίνεται, δεν ξέρω, τελειώνει κάθε φορά. Τώρα έχει πάει 12 παρά. Τι γίνεται. Όχι, ρε, αυτό είναι τρέιλερ για το αυριανό. Αδιαφήμιση. Ξύπνα, Γαλλικό, κάτω λίγο. Σόρι, ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Ναι, νόμιζα ότι είναι αυτό που παίζει αμέσως μετά το τέλος. Δεν το ανέφερα. Δεν πειράζει, φλέγα. Όλα καλά. Η United από τα αριστερά. Στην επίθεση είμαστε στο 87, τώρα μπαίνουμε στο 88. Σιγά σιγά βαδίζουμε. Η σέντρα, πρώτο δοκάρι, όχι δεύτερο δοκάρι ποτέ. Δεν μπορεί. Δεν. Όχι, δεν και όχι, λύνε. Έτυχε United. Προσπαθεί λίγο να πιέσει το United, λίγο να πάρει μέτρα να φτάσει προς την περιοχή. Ένα γκολ σοφαρίσει, Σέσσα, λίγο να πει ότι εντάξει, είμαι και εγώ εδώ. Για το Κουρσούμι παίζει ή τον έχει βγάλει μπροστά, που 87 λεπτά δεν τον έχει δει το πλάνο. Το Λουκάκου. Πάει, Νίκο, την πήρα μέση την μπάλα. Χώρο έχει ο Μέση. Όχι, Νίκο, τρέχει γρήγορα. Εντάξει.
Τελείωσε. Σταματάει. Τον έχουν κλείσει πολύ καλά σήμερα. Ναι, ναι, με κάθε τρόπο. Γιατί όλο πέναμε ορισμένο μάτι πριν. Ναι, ναι. Τι να κάνει, ρε φίλε. Ο σκοπό έχει στα μέσα. Δεν είναι, φίλε. Δεν έχει. Τι με το σύγχυμα το σάστα είμαστε, δεν γίνεται. Από ταλαιπωρία. Ο Μάρκο Ρόχο, φίλο, είναι ακόμα στην United. Ναι, αλλά έχει συγκεκριθεί να φύγει το καλοκαίρι. Δεν το θέλει. Άρε, Βαλβέρδε, κάποιοι πιστεύαμε από τότε, φίλε, από τότε τα λέγαμε ότι θα πάει στην Μπαρσελόνα κάποια στιγμή. Και έχουμε δικαιωθεί. Μα ανανεώνει τον Τζόνς και διώχνει τον Ρόχο. Δηλαδή. Εντάξει, φίλε, ο Τζόνς παιδί του συλλόγου είναι όμως. Τι πονάει τη φανέλα. Τι κάνουμε, Ρενικό, τώρα το παιδί δεν στρίβει όμως συλλόγου. Τι πονάει τη φανέλα, γιατί ο Ρόχος στρίβει. Σέντρα United, όχι. Κάτω την μπάλα, ρε, σηκώστε την μπάλα ψηλά εσεί. Δηλαδή. Κάτω την μπάλα, φίλε, United είναι, τι κάτω την μπάλα. Κάτω την αγγλική μπάλα. Ομάδα, καμινάδα, πα και βάλουμε κανένα γκολ με κανένα μελέ. Να τι καλή ήταν αυτή. Βρέθηκε εκεί πέρα μόνο. Το έχει βγάλει το κουρσούμι, φίλε, δεν τον βλέπω. Μαρσιάλο βλέπω. Μπορεί να βάλω το Μαρσιάλο, μπράβο. Ναι. Και η Μπαρσελόνα στην κόντρα, αλλά όχι με πολύ καλές προϋποθέσεις από ό,τι βλέπουμε. Αύριο μου και ο Europa από όπου και έχει ψωμί. Στο Europa έχει Arsenal Νάπολη. Καλό. Villarreal Valencia το οποίο είναι τοπικό ντέρμπι. Ντέρμπι de la. Πώς το. De comunità, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Είναι τοπικό ντέρμπι. Καθυστερήσει στο Άμστερνταμ είναι ένα παραμύθι. Η Chelsea παίζει με τη Σπάρτα, οκ, okay, θεωρητικά είναι εύκολο. Και ποιο είναι το τρίτο ρευτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Βοήθαμε λίγο. Ποιο άλλο έχει αύριο. Δεν θυμάμαι. Το Villarreal Valencia πάντως μου έκανε περισσότερο κλικ, γιατί είναι τοπικό ντέρμπι. Είναι σαν πάω κάρτσα, παιδί μου. Εκεί, γιατί η Villarreal νομίζω και αυτή στη Βαλένθια κατοικοεδρεύει. Είναι εκεί γύρω τέλος πάντων, σε ένα προάστιο. Η Βαλένθια τι είναι, Ανδαλουσία. Τι πέταξα από το Σεβίλη είναι Ανδαλουσία. Σωστά. Σωστά. Τι είναι, είναι καμιά άλλη περιοχή. Την Μπέτις στην Ανδαλουσία. Ναι, αφού είναι από την ίδια πόλη. Ναι. Ποιον έχει καλεσμένο ο Χρυγόβης πάνω. Τι κάνει. Δεν ξέρω. Πολλά τα προβλήματα. Το επιτελείο του δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι. Καλούτσικος είναι. Τα παιχνίδια που κάνει έχουν ενδιαφέρον. Άλλο τα παιχνίδια. Αυτή που έχει απλά τρεις, έχει κουράσει λίγο γρηγόρη σε Γρηγόρη. Είναι δυνατή οι τρεις που έχουν. Έχει κουράσει λίγο γρηγόρη σε Γρηγόρη, πιστεύω εγώ. Άλλο μπορεί να σου πει πως όχι, δεν έχει κουράσει. Okay. Νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι έχει κουράσει λίγο. Δεν μιλήσαμε, ρε φίλε, για το γάμο της χρονιάς. Ποιο γάμο της χρονιάς, φίλε. Κικίλιας Μπαλατσινού. Πού παντρεύτηκε, μωρέ αυτή. Παντρεύω το καλοκαίρι. Βάλαν και αγγελία. Έδωσε το okay η μαμά του Κικίλια. Ωραία ευκαιρία το Άγιαξ. Αφού με τη μαμά μένει το παιδί. Αλήθεια τώρα. Βέβαια. Όχι, αφού είχαν πάρει διαμέρισμα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, λέει το ρεπορτάζ. Άρα θα σπιτώθηκε ο Βασίλης, γιατί με τη μαμά ήταν μέχρι πρόσφατα. Βέβαια. Άμα πει, άμα θέλει και η μαμά, έρθει τον Κικίλια. Μάλλον το πήρε τον Τζενάκι. Είδε εσύ ότι παντρεύονται, γιατί είμαι εδώ το πήρε πάντων πουθενά. Ειλικρινά. Σήμερα βγήκε η αγγελία του γάμου, ρε φίλε. Μάλιστα. Πού παντρεύονται, στην Πάτμο. Πηγαίνει τον Τζενάκι κάθε καλοκαίρι. Άρα, Νίκο, δεν τα ξέρω. Ο Πετράν δεν ξέρω τι έχει να πει. Στην Πάτμο, τι να πει ο Πετράν, φίλε, πρώην σύζυγος είναι, τι να πει. Καθισμένο στο με το καλό. Στο απέναντι παγκάκι, Σαββατόβραδο μπροστά στην εκκλησιά. Η Τζέννη πηγαίνει κάθε καλοκαίρι Πάτμο. Οπότε μπορεί να γίνει ο Πάτμος, ο γάμος του Πάτμου. Η Τζέννη πηγαίνει σε όποιον έχει τον πακύρι από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί μόλις φαλήρισε ο Ιμάκο. Καλά, ρε φίλε, πολλές οικογένειες μπορεί να έχουν τέτοια προβλήματα. Φιλάκια. Τόσα χρόνια τα δίπλα του γιατί ήταν πετυχημένο. Οκ, κάναμε και τα παιδιά. Μόλις μας πήρε κάτω βόλτα λίγο η Τζέννη. Είναι πολύ καλό. Τι? Κόρη είναι πολύ καλό. Ναι, είναι διαφορετικό. Κάνουμε κινήσεις για στείλουμε μήνυμα. Είναι καλό. Σαν τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Τι κάνεις εσύ. Τι κάνεις εσύ. Πώς την είπαμε αυτήν. Η Τραϊάννα Ανανία. Τραϊάννα Ανανία, ρε φίλε. Ναι. Πω αυτή. Από το βλέμμα φαίνεται πόσο αλλοπαρμένη είναι. Ναι, ναι. Τα έχει μείνει 20χρονο πολίστα. Ναι. Και αυτή είναι 28. Και αυτό το ταλέντο από εδώ έχει προκύψει, να ξέρεις. Αυτή η Λεβεντομάνε Θεσσαλονίκη. Από εδώ κάτω. Το ταλέντο βγαίνει. Από το Φουτσινά. Από εδώ έρχεται. Όχι, ρε. Από εδώ είναι, τέλος πάντων. Από εδώ έχει βγει το είδωλο. Η νέα Τζένι Μπότση για μένα. Η Πινελόπη Πλάκα. Παοξάκι. Είναι. Πινελόπη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η τώρα πλέον με την Πινελόπη. Τότε που ακόμα πηγαίναμε στο πρώτο πόδι. Είναι σπετυχή. Είναι ένας φίλος ο οποίος λέει ρε εσύ, ξέρεις είναι μια ωραία γκόμενα τέλος πάντων στο πιτσόμπαρο. Γκόμενα. Τι βλέπουμε τέλος πάντων ρε εσύ, αυτή λέει η Πινελόπη Πλάκα. Ποια Πινελόπη Πλάκα ρε Τζέι τώρα, άσε μας να μην συζητήσει χίλια μέσα και αυτό και τώρα και τ' άλλο. Και ποια είναι η Πινελόπη Πλάκα, είναι ηθοποιός και τώρα και τ' άλλο, καλά, οκ. Okay. Το γλεντάμε ξέρω εγώ, σιγά και δεν είναι αυτή και το ένα και τ' άλλο, οκ. Okay. Αυτό γίνεται μεσημέρι. Το βράδυ που πάμε σε ένα μαγαζί, έρχεται συνάμεσα κοντά στο κινητό, το κρατάει έτσι. Μας δείχνει ένα story, μια φωτογραφία, ορίστε, αφού σας είπα αυτή είναι, αφού είναι εδώ, ξέρω εγώ, και είχε ανεβάσει φωτογραφία. Η Πινελόπη Πλάκα. Εδώ.
εδώ. Πολύ καλό. Πολύ καλό εδώ. Μελαχρινή πινελοπλάκα. Ναι. Καλά θυμάμαι. Okay. Τέλος το Άγιαξ Γιούβε 1-1. Ανοιχτή λογαριασμή για τη ρεβάνς. Ακριβές σκορό. Ακριβές σκορό το πιάσαμε. Και δεν πιάζουμε αυτό. Να κάνουμε ρε φίλε. Πινελοπλάκα είναι και είναι νομίζω σειρά μας κιόλας ηλικιακά. Κάτι τέτοιο είναι πάνω κάτω. 28-29 εκεί πέρα, 30 κάπου εκεί. Ναι, Θεσσαλονίκη, Λεβεντογένα τώρα, μεγάλη φτωχομάνα που βγάζει τα καλύτερα παιδιά, γνωστό είναι αυτό. Ζάρ. Και χιλιοτραγουδισμένο. Η οποία τα έχει με τον τέτοιο να. Τον. Τον Μπουγιούρι. Παναγιώτη Μπουγιούρι. Ηθοποιό κι αυτό, ε. Ναι. Μέσα γολμπέ ματιά. Που ήταν στη Βέρα στο δεξιό ψηλό. Ναι, είναι κατάλογο. Ο κολλητό του στράτου. Κατάλογο. Που ήταν στα μυστικά τη ΕΔΕΜ. Ναι, βρε, στην παρέτηση Φεγγαρόπετρα. Έτσι, ναι. Θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω. Βέβαια. Που δεν άφηνε τίποτα όρθιο, τις είχε πάρει όλες. Έτσι είναι. Τελικό United, στο... όχι. Μπα. Τελικό τώρα θα είναι λογικά. Δώσε κόρνερ ρεάλ, την πάση κατέβουν όλοι να βάλουν κανένα γκολ. Πω, πω, είναι τραγικό σας με αυτό μαλλί, φίλε. Είναι, ειλικρινά. Είναι, είναι κακό μέχρι εκεί που δεν πάει. Σαν να τράκαρε με φίνικα είναι. Κόκο φίνικα. Καλό. Καλό. Ξέρεις ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής που έχει πει σε συμπαίχτη του τότε. Πώς είσαι έτσι σαν να τράκαρες με χελιδόνι. Ο παίκτης, ο οποίος άκουσε αυτή τη φιλοφρόνηση, ναι. Έχει παίξει σε ΠΑΟΚ, ναι. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Κάς. Όχι, Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει. Παναθηναϊκό. Σε ΠΑΟΚ, ο Χριστοδηλόπουλος. Mm-hmm. Ποιος το είπε. Λουκάς Καραδήμος. Συμπαίκτης του. Και τράκαρες με χελιδόνι. Πώς είσαι έτσι, σαν τράκαρες με χελιδόνι. Πώς είσαι δηλαδή, σαν τράκαρες με χελιδόνι. Σαν το Χριστοδουλόπουλο, να σε παίξει ένα φρύδι. Κατάλαβε. Ή είχε, τέλο πάντων, για τώρα εντάξει. Λοιπόν, τέλος και στο Old Trafford, στο θέατρο των ονείρων. United Barcelona 0-1. Barcelona με σαφές προβάδισμα πλέον για την πρόκριση. Αν και. Αν και United, φίλε. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα ότι υπάρχει συνεργασία. Βέβαια, η Barcelona δεν υπάρχει συνεργασία. Νομίζω ότι έχει σημαντικό προβάδισμα. Κατερίνα Μπέι στον Αρναούτογλου, πρώην Γιατζόγλου. Και αυτή? Ναι, γνωστή και ως Κατερίνα Γιατζόγλου. Και η Μπαλανίκα δεν ήταν με Στίβ. Αυτή τον έχει παντρευτεί, ρε φίλε. Έχει πάρει το επίθετο. Είμαι άτομο των άκρων. Mm. Συγγραφεύς η Κατερίνα Μπέι. Όχι, όχι, η Μπαλανίκα ήταν με τον Κακέτσι. Μπερδεύτηκα εγώ. Ναι. Μπερδεύτηκα του Στίβ. Ναι, ο Θεός συγχωρεί ο Στίβ ποτέ. Ναι, σωστά. Έχουν υποθεί αυτά. Σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, Νίκο μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, κύριε Θωμαϊά. Δεν το λέμε έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά. Σαν Μπαλαντέρ και σήμερα. Ήταν μια εκπομπή αχταρμάς για ακόμα μια φορά. Όπως συνηθίζεται αυτό το δίωρο. Θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 10. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Ορίστε τι. Το μεσημέρι πού μπορεί να μας βρούνε. Α, στις Sportexpo, βέβαια. Έτσι. Στο τεράστιο περίπτερο του Libero Media Group. Έτσι. Έτσι. Στο περίπτερο το οποίο είμαστε όλοι εγκαλιασμένοι, Άρης και ΠΑΟ. Έτσι, δίνουμε της... το. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, λέω το δικό μας stand. Ναι, δικό μας stand. Δεν το λέω stand. Όχι, είναι stand, είναι τεράστιο. Ναι, έτσι. Τέτοιο, ναι. Okay. Θα είμαστε από το μεσημέρι εκεί τώρα. Εσύ κάνεις δημόσια δέσμευση, έτσι. Εγώ λογικά θα είμαι, για σένα δεν ξέρω. Ναι, είναι πιθανό να αναφθώ κι εγώ αύριο μια βόλτα από εκεί. Τι ώρα θα είσαι να κάνουμε λίγο καφενείο. Αν και θα έχουμε δουλειά, βέβαια. Εντάξει, δεν λέω. Ναι. Αλλά κατά τις 1.30 θα πάω για δουλειά. Ναι. Εκεί λοιπόν, κοιτάξτε, κατά τις 2 θα είμαστε εκεί να μοιράσουμε αυτόγραφα μέχρι τις 2.30. Έτσι, ναι. Εντάξει, ένα αυστηρό μισάωρο. Και φωτογραφίες, άμα θέλετε. Και φωτογραφίες, άμα θέλετε. Μετά θα κάνουμε και εμείς λίγο το κοσομασιό μας εκεί πέρα και θα φύγουμε. Δηλαδή, εντάξει, πόσο παραπάνω πια να κάτσουμε. Εντάξει. Λίγο καφενείο και γεια σας. Ακριβώς. Τι ώρα έχει το υφυπουργός αύριο, θα δούμε κανένα κουστοδία να έχετε από πίσω, ε. Όλοι, ναι, όλοι από πίσω, καμιά 18 ονοματέ. Τέλεια, τέλεια. 7 η ώρα επίσημα γίνεται, αυτό κατά τις 6.30 λογικά 7 πάρα θα σκάσει μύτη. Μάλιστα. Την ώρα που δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή. Δεν θα είμαστε, την ώρα δουλειά έχουμε. Ναι. Έχουμε και δουλειά να κάνουμε, δεν είμαστε μόνο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Ζούγκλα ακολουθεί και Γιώργος Ζαγόρας. Στοίχημαν.gr ήταν μαζί μας. Η στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, με μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Με το καζίνο να έχει και εκεί πάρα πάρα πολλές επιλογές για εσάς που είστε φίλοι των παιχνιδιών του καζίνο. Όλα αυτά στη στοίχημα.gr, όπου και αν είσαι στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε.